Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε με την εκπομπή Post Game. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία, όπως κάθε βράδυ Σαββάτου και Κυριακής 10 με 1 εδώ στο Λίμπερο. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιός στη ρύθμιση του ήχου. Θα σας κάνουμε συντροφιά και αυτό το βράδυ της Κυριακής με όλα τα ενδιαφέροντα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας, με αγωνιστική δράση από το UEFA Nations League, εκεί όπου έχει ενδιαφέροντα παιχνιδιά. Παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή το Πολωνία-Ιταλία, το πιο ενδιαφέρον. Παρακολουθούμε και το Ισραήλ-Αλβανία που στο 25 είναι στο 1-0. Εκεί έχει ενδιαφέρον από πλευρά Σάρι για Μπάσα και Μαυράη. Να δούμε και τι θα γίνει με τους δύο κυτρινόμαυρους. Έχει γενικότερα θέματα και για να ασχοληθούμε στο επόμενο τρίωρο. Στο FM και στέλνετε FM και ενώ με αποστολή στο 54-526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας, τραπέζι, μπες στο ψητό, οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε, είτε για την αθλητική επικαιρότητα είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα, και αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση για το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητοπολείο μπες στο ψητό, για να πάτε μέσα στην εβδομάδα με την κοπέλα σας, με τους φίλους σας, με οποιονδήποτε θελήσετε, να γευστείτε τα μπέργκερ, τα κλαμπ σάντουιτς και όλα τα υπόλοιπα απολαυστικά που υπάρχουν στο μενού του χορηγού της εκπομπής μας. FM και ενώ λοιπόν το μήνυμά σας, το ονοματεπώνυμό σας, τραπέζι μπες στο ψητό και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συνοδεύσετε ως σχόλιο για να μπείτε και στην κλήρωση για το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητοπολείο μπες στο ψητό. Και σιγά σιγά να περάσουμε να δούμε τι γίνεται και στα μάτια του Nations League που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή την ώρα στο Πολωνία-Ιταλία στο 28 λεπτό είναι στο 0-0 και είναι το μοναδικό μάτς του Nations League που δεν έχει σκορ. Όχι και το... Ναι, είναι το μοναδικό, καθώς το Λιθουανία-Μαυροβούνιο είναι στο 0-1 στο 30, στο 29 στο Ισραήλ-Αλβανία στο 1-0, ενώ είχαμε τελικά αποτελέσματα νωρίτερα, Ρωσία-Τουρκία 2-0, Αζερμπαϊτζάν-Μάλτα 1-1 και νησιά Φερόε-Κόσοβο 1-1. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των αναμετρήσεων για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League, αυτή τη νεοσύστατη διοργάνωση UEFA που ακόμη να την καταλάβουν οι περισσότεροι, και λογικό είναι τόσο περίπλοκο που είναι το σύστημα διεξαγωγής της. Στην πορεία νομίζω θα μας γίνει συνήθεια και αυτό. Θα μπούμε στο νόημα ακόμη περισσότερο για να εξηγούμε και να αντιλαμβανόμαστε και το νόημα, τα αποτελέσματα, το πόσο σημαντικά είναι και το που θα οδηγήσει. Στην δική μας ομάδα θα παίξει αύριο στις 10 παρατέταρτο κόντρα στη Φιλανδία στο Τάμπερε. Βρίσκεται ήδη από σήμερα εκεί. Έγιναν και οι καθιερωμένες δηλώσεις στη συνέντευξη τύπου από Σκίμπε και Μανολά. Θα δούμε συνέχεια και περισσότερο ρεπορτάζ εν ώψη του αυριανού αγώνα της Εθνικής στη Φιλανδία. Ένα μάτς που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό στην πρωτιά στον όμιλο. Ενώ έχουμε ένταση εκεί στο Πολωνία-Ιταλία. Τι γίνεται, θα έχει καρτά. Ο Ζορζίνιο, βλέπω εκεί, ο Βεράτη. Το μεσαία γραμμή της Ιταλίας. Στην εκεί λοιπόν που θα δούμε συνέχεια και την πιθανή της ενδεκάδα. Το πιθανό σχήμα που θα παρατάξει αύριο ο Γερμανός Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι αυτή η διοργάνωση για τέταρτη αγωνιστική την ίδια ώρα. Εστονία-Ουγγαρία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Θα δούμε και το πανόραμα του ομίλου της Εθνικής εκεί. Το πρόγραμμα, την βαθμολογία. Θα δούμε συνολικά και το πανόραμα και τη σημερινή ημέρα και τη αγωνιστική γενικότερα στο Nations League και τι έχουμε να περιμένουμε αύριο και μεθαύριο, ώστε να ολοκληρωθεί και αυτή η παρένθεση, αυτή η διακοπή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και να επιστρέψουμε από Τετάρτη για τα καλά σε ρυθμούς πρωταθλημάτων, σε ρυθμούς Derby Θεσσαλονίκη εδώ στην πόλη. Ο Άρης ΠΑΟΚ πλησιάζει και θα έχουμε φυσικά και τα τελευταία νέα των ομάδων, αν και δεν είναι πολλά και σημαντικά καθώς είχαν ρεπό αμφότεροι σήμερα. Αλλά θα πάρουμε έτσι μια γεύση από το τι συμβαίνει στα δύο στρατόπεδα εν ώψη του πολύ σημαντικού αγώνα της επόμενης Κυριακής. Να πούμε ότι να θυμίσουμε μόνο για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα πως είναι αρχική ενδεκάδα της Αλβανίας. Έχουν ξεκινήσει και οι δύο παίκτες του Άρη. Ο Μαύραη στην τριάδα της άμυνας αριστερά και ο Μπάσα στη δεξιά πλευρά σε αυτό το 3-5-2 για τους Αλβανούς. Από πλευράς Ισραήλ παίζει ο Νάτχο στη μεσαία γραμμή στο 4. Στο 5-3-2 μάλλον των Ισραηλινών. Είναι βασικός ο Νάτχο στη μεσαία γραμμή ως εξάρι. Ο παίκτης Ολυμπιακού, οι δύο του Άρη βασικοί. Οπότε νομίζω είναι το μάτς με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ελληνικό ενδιαφέρον αν θέλετε, από αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη. Εντάξει, το πιο ενδιαφέρον γενικότερα παιχνίδι είναι το Πολωνία-Ιταλία στο 34 και στο 0-0. Στο Ισραήλ-Αλβανία στο 34 επίσης 1-0 προηγούνται οι Ισραηλινοί. Σήμερα είχαμε και την δυσάρεστη είδηση στα διεθνή με το θάνατο του Patrick Bauman, του Γενικού Διευθυντή της διοργάνωσης της EuroLeague. Θα τηρηθεί φυσικά ενός λεπτού σιγή και σε EuroLeague και σε EuroCup τις επόμενες ημέρες του Γενικού Διευθυντή, συγγνώμη, της FIBA. Υπήρξαν συλληπιτήρες ανακοινώσεις και από πλευράς Sky Pao και από πλευράς Sky Ares φυσικά. Και μιας και αναφερόμαστε και στον χώρο του μπάσκετ, θα δούμε
περισσότερα και από εκεί στη συνέχεια. Με τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης να ετοιμάζονται μετά τις ήττες τους από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στη δεύτερη αγωνιστική της Basket League, να ετοιμάζονται για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια μεσοβδόματα. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Βόνη για το Basketball Champions League. Ο Άρης στο FIBA Europe Cup θα μπει κόντρα στην Κατάγια. Θα δούμε περισσότερα και από εκεί πώς προετοιμάζονται τα εισιτήρια για το παλατάκι και ό,τι άλλο συμβαίνει και στον χώρο του μπάσκετ, εκεί όπου σήμερα ο Ολυμπιακός λίγο έλειψε να πέσει θύμα έκπληξη στην Κίμη νωρίτερα το παιχνίδι. Κέρδισε τελικά με 77-74, πέρασε από την Χαλκίδα. Αν και λίγο έλειψε να έχουμε την έκπληξη της αγωνιστικής και μία από τις εκπλήξεις του πρωταθλήματος θα ήταν αν η Κίμη κέρδισε σήμερα τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν συνέβη τελικά αυτό, πέρασαν οι Ερυθρόλευκοι και συνέχισαν με το 2-2 στο πρωτάθλημα της Basket League. Μια πολύ σημαντική είδηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο πριν από λίγο έγινε γνωστή, όπως διαβάζω τώρα. Η ΕΠΟ έστειλε στη FIFA όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για τον Βλάχο Δήμο ώστε να παίξει στην εθνική ομάδα, να φορέσει την φανέλα με το εθνόσημο της Ελλάδας. Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο goalkeeper της Μπενφίκα. Θυμίζουμε ότι από την Παρασκευή είχε γίνει γνωστό πως είχε στείλει την αναμενόμενη αυτή γραπτή υπεύθυνη δήλωση με την οποία ανέφερε πως θέλει να παίξει στην εθνική ομάδα. Προτιμάει να φορέσει την φανέλα της Γαλανόλευκης και όχι αυτή της Γερμανίας, καθώς άλλωστε δεν έχει αγωνιστεί στην εθνική ανδρών της Γερμανίας. Η ΕΠΟ σήμερα έστειλε αυτή τη δήλωση και όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα στην FIFA, στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Και πλέον αυτό που απομένει για να οριστικοποιηθεί έτσι, γιατί ο Βλάχο Δήμος θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια μέλος της εστίας της εθνικής ομάδας, θα είναι να κληθεί στα επόμενα παιχνίδια για το Nations League από τον Μίκαελ Σκίμπε, ώστε να πάρει το χρήσμα να είναι και τυπικά μέλος της εθνικής ομάδας της Ελλάδας. Σε μια θέση αυτή του τερματοφύλακα που νομίζω υπάρχει πληθώρα επιλογών και μάλιστα ποιοτικών επιλογών για την εθνική ομάδα, προσθέθεται άλλο ένα σπουδαίο όνομα, αυτό του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Είχαμε αυτή τη φορά για αυτά τα δύο παιχνίδια με Ουγγαρία και Φιλανδία και την κλήση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη μετά από πολλές κουβέντες, αρκετές συζητήσεις για την μη κλήση του προηγούμενο διάστημα μετά από την πραγματικά εξαιρετική σεζόν που είχε κάνει πέρσι με την φανέλα του ΠΑΟΚ, στα γκολπός του δικεφάλου. Κλήθηκε τελικά και ο Πασχαλάκης. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, στα επόμενα μάτς θα κληθεί και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Θα δούμε ποιος θα μένει εκτός. Ο Μπάρκας, εντάξει, είναι και αυτός έτσι μια σταθερά, όπως φαίνεται. Έχει κερδίσει τη θέση του βασικού, τα γάντια του βασικού goalkeeper του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Να δούμε ποιοι θα μένουν εκτός και πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό εκεί για τη θέση στην εστία της εθνικής ομάδας. Πάντως, καλό είναι να υπάρχει τέτοιου είδους προβληματισμός για το ποιοι θα κληθούν και ποιος θα παίρνει τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Καλό είναι να υπάρχουν ποιοτικές επιλογές σε μια θέση που παραδοσιακά η Ελλάδα έβγαζε έτσι, ποιότητα, είχε λύσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Χρήστο, και εσύ ως πιο παλιός και πιο εμπειρός. Τερματοφύλακες, αμυντικούς, νομίζω εντάξει. Και τώρα έχουμε Παπασταθόπουλο, Μανολά, Κυριάκος Παδόπουλος που είναι τραυματίας, εντάξει, θα χάσει την φετινή σεζόν. Το θέμα είναι ότι αυτό το ποδόσφαιρο που παρουσιάζουμε δεν πείθει, όχι απλά δεν πείθει, είναι καθόλου ολκυστικό. Ειδικά η εμφάνιση της Παρασκευής με την Ουγγαρία παρά την νίκη με 1-0 στο ΆΚΑ ήταν πραγματικά απογοητευτική. Και είμαστε επικείς με τον όρο απογοητευτική. Να δούμε πώς θα παρουσιαστεί αύριο η ελληνική ομάδα στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την πρωτιά του ομίλου σε αυτή τη διοργάνωση. Και να δούμε και πώς θα παρουσιαστεί και τη συνέχεια, γιατί εντάξει, κατά ψέματα, στόχος είναι η επιστροφή στις μεγάλες διοργανώσεις με το Euro του 2020 και γενικότερα να παρουσιάσει επιτέλους και ένα πιο ελκυστικό πρόσωπο, μια πιο έτσι, ευχάριστη εικόνα για τον απλό φίλαθλο που θα θέλει να βλέπει εθνική και όχι να αλλάζει κανάλι από την πλήξη. Ενώ τώρα βλέπω το γκολ του Ισραήλ απέναντι στην Αλβανία, με το οποίο είχε προηγηθεί από το 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Και έχει κάνει πραγματικά τραγικό λάθος. Πρόκειται για ολιγορία της αλβανικής άμυνας. Βέβαια δεν είναι στη φάση ο Μαυράη, αν βλέπω σωστά στο βίντεο. Ο αμυντικός του Άρη, ούτε ο Μπάσα. Αλλά κοιμήθηκαν πραγματικά με βολή από τον τερματοφύλακα. Έφτασε να βγει τα τέτος 300, ήταν εντελώς εκτός θέσης. Ο Αλβανός τερματοφύλακας της Λάτσιο. Εκτός εστίας, στα όρια της περιοχής του. Δέχεται το πλασέ και το 1-0. Πραγματικά ολιγορία στην αλβανική άμυνα. Αλλά παραλαμβάνω, δεν φαίνεται τουλάχιστον αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αν δεν βλέπω λάθος στο βίντεο. Δεν είναι ούτε ο Μαύρα ούτε ο Μπάσα στην συγκεκριμένη φάση. Δεν ευθύνονται δηλαδή οι δύο ποδοσφαιριστές του Άρη. Λοιπόν, το 1-0 παραμένει σε αυτό το παιχνίδι στο 44ο λεπτό. Λίγο πριν πάμε στο ημίχρονο και τα άλλα δύο μάτς της βραδιάς. Λιθουανία-Μαυροβούνιο 0-2 και Πολωνία-Ιταλία 0-0. Πάντα για το Nations League αναφερόμαστε.
Θυμίζω είναι για την League A, για την πρώτη κατηγορία, το Πολωνία-Ιταλία. Είναι για την τρίτη κατηγορία, τη League C, τα άλλα δύο παιχνίδια, το Ισραήλ-Αλβανία και το Λιθουανία-Μαυροβούνιο. Θα δούμε συνέχεια συνοπτικά και το πανόραμα όλη τη αγωνιστική δράση. Θα δούμε και τι περιμένουμε αύριο που παίζει και η Εθνική, θυμίζω. Τώρα σιγά σιγά και έχουμε φτάσει στις 10.30. Θα πάμε στο πρώτο απόψινο διάλειμμα του Post Game. Θυμίζω εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να συμμετέχετε και στην κλήρωση για ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητοπολείο Best of Sito, στο χορηγό της εκπομπής. FM και NO, στέλνετε το μήνυμά σας με το ονοματεπώνυμό σας και για να συμμετέχετε στην κλήρωση για το τραπέζι στο Best of Sito ή για οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε στο 54526. Και θα κάνουμε την κλήρωση για τον νικητή γύρω στις 12 για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει το τραπέζι για να πάει μεσοβδόμαδα να απολαύσει εκεί τα μπέργκερ, τα κλαμπ σάντουιτς, τις σαλάτες και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία, ενώ πριν πάμε στο διάλειμμα, να δώσουμε και το τρίτο γκολ που πέτυχε το Μαυροβούνιο λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λιθουανία-Μαυροβούνιο 0-3. Θα πάμε λοιπόν στο πρώτο break και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Post game μέρος δεύτερο για σήμερα. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου. Θα σας κάνουμε παρέα μέχρι και τη μία εδώ στο Λίμπερο 107,4. Με post game όπως κάθε βράδυ, Σαββάτου και Κυριακή εδώ στο Λίμπερο. Θα τα λέμε παρεούλα για όλο το post game όλη τη αθλητική επικαιρότητα και τη αγωνιστική δράση. Σήμερα βέβαια έχουμε μόνο Nations League. Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Πάνω που είχαμε αρχίσει να μπαίνουμε σε αριθμούς, βέβαια επιστρέφουμε σιγά σιγά από εβδομάδα και με ντέρμπι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Παρέα μας και ο χορηγός της εκπομπής ψητοπολείο Best of Ψητό, λαχταριστά μπέργκερς, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. The best burger in town, τώρα με μια πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι μας. Κάθε Δευτέρα έχουμε ένα συν ένα μπέργκερ μόνο για το σαλόνι. Τώρα το δημοφιλές φαγάδικο της Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε online στο bestopsito.gr και να γλιτώσετε το 10% του κόστου της παραγγελίας σας, ή για online delivery να κατεβάσετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη, τηλέφωνο 2310-602220. Μπορείτε να τους βρείτε και στο Facebook και στο Instagram. Και να θυμίσω και την κλήρωση που έχουμε σήμερα, τον διαγωνισμό που έχουμε για ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο bestopsito. Στέλνετε το μήνυμά σας. FM και NO, το μήνυμά σας με ονοματεπώνυμο και οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε και να μπείτε στην κλήρωση για το τραπέζι στο Best of Sito στο 54526. Το αποστέλλετε και αυτόματα μπαίνετε και στην κλήρωση. Και θα περάσουμε τώρα σιγά σιγά να πάρουμε έτσι μια γεύση από τα τελευταία νέα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να μας τα δώσει όλα ό,τι υπάρχει η αγάπη Γαβριλίδου. Σήμερα υπήρχε ρεπό βέβαια για την ομάδα, αλλά μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς ντέρμπι. Και καλησπέριζω αμέσως την αγάπη Γαβριλίδου. Τι κάνεις, αγάπη? Καλησπέρα, μια χαρά είμαι εσύ. Μια χαρά. Περίεργη η Κυριακή η σημερινή, ε. Ναι, είναι αυτές οι Κυριακές νομίζω οι πιο κουραστικές για εμάς. Γιατί αυτή η ησυχία δεν αντέχεται, δεν παλεύεται πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει. Δεν περνούσε το απόγευμα, πρέπει να σου πω, μέχρι να έρθει στην εκπομπή. Λέω τώρα τι γίνεται σήμερα, πολύ περίεργα τα πράγματα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και το μεσημέρι είχα βάρδια στο site και δεν γίνονταν τίποτα. Τίποτα, δηλαδή ήταν απίστευτο. Ευτυχώς για όλους μας, από αύριο θα έχουμε να ασχολούμαστε με αγώνες. Να επιστρέφουν σιγά σιγά και οι διεθνείς, να μπουν και σε ρυθμούς κανονικών προπονήσεων οι ομάδες, έτσι να έχουμε και εβδομάδα ντέρμπι, έτσι, οπότε εδώ στην πόλη πρέπει να τη ζήσουμε λίγο πιο έντονα. Ωραία εβδομάδα νομίζω. Ναι. Άμα τη δεις λίγο χαλαρά και δεν μπεις έτσι στο πολύ το αγωνιστικό, νομίζω ότι είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Για την πόλη κυρίως. Βέβαια, γιατί και είχαμε και χρόνια να ζήσουμε τέτοια εβδομάδα. Εντάξει, το μάτς κυπέλλου ήταν κάτι διαφορετικό και ειδικά για τον ΠΑΟΚ που μεσολαβούσε. Μάλλον όχι μεσολαβούσε, ναι, τον ντέρμπι με τον Άρη μεσολαβούσε. Ανάμεσα στα ντέρμπι με ΑΕΚ και Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Ήταν αλλιώς όλη η προετοιμασία. Ναι, καμία σχέση. Νομίζω αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ πιο ιδιαίτερη σε σχέση με την εκείνη. Είναι και άλλο το παιχνίδι, είναι μεγάλη σημασία κατά τα ψέματα, γιατί και για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει να περάσει από το κλάδι. Και για τον Άρη προφανώς. Είναι σημαντικό το να καταφέρει να πάρει κάτι καλό από αυτό το παιχνίδι. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι διεθνείς. Νομίζω πρώτη θα είναι ο Πρίγιοβιτς και ο Τόσκα με τη Ρουμανία και τη Σερβία να παίζουν σήμερα. Από τη μία ο Τόσκα ξεκίνησε βασικός στη Ρουμανία, από την άλλη ο Πρίγιοβιτς δεν αγωνίστηκε πάλι. Και μάλιστα πάλι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στον τύπο εκεί στην Σερβία.
Πολύ μεγάλη κριτική στο νομοσπονδιακό τεχνικό. Νομίζω δίκαια πλέον. Ήταν και το 0-0, έτσι. Ένα παραπάνω που δεν σκόραραν οι Σέρβοι. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα Μπρίγιοβιτ που στην Ελλάδα έχει κάνει ό,τι έχει κάνει για το τελευταίο καιρό. Είναι ήδη, αν θυμάμαι καλά, στα 10 γκολ. Και μιλάμε τώρα ότι είμαστε μέσα Οκτώβρη σε όλες τις διοργανώσεις. Ναι. Πρωτάθλημα και Ευρώπη. Έχει ξεκινήσει δηλαδή πολύ καλά. Είναι καλά και δεν έχει πάρει καθόλου χρόνο γενικότερα. Δεν είναι δηλαδή μόνο το σημερινό. Ήταν και της Παρασκευής το παιχνίδι. Ήταν και γενικότερα και από το παγκόσμιο κύπελλο ακόμη. Που βρισκόταν συνέχεια στον πάγκο αλλά δεν αγωνιζόταν ελάχιστα. Βγήκε ακόμα και ο Μίτροβιτς. Νομίζω κάτι που δεν έχουμε συναντήσει άλλες φορές. Να βγαίνει παίκτης που αγωνίζεται στην ίδια θέση. Και να λέει ότι και μένα μου κάνει εντύπωση που δεν παίζει ο Πρίγιοβιτς. Και σήμερα κάτι ανάλογο γίνεται, δηλαδή τώρα τις τελευταίες, τελευταία ώρα, τελευταίο δίωρο, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές εκεί που στρέφονται εναντίον του προπονητή πλέον. Μάλιστα. Να που βέβαια, νομίζω, προκάλεσε για αναστάτωση, έτσι, αυτή το θέμα με τον Πρίγιοβιτς. Νομίζω για τον Πάο είναι θετικό, δηλαδή, πραγματικά τώρα, αν ένας παίκτης από τους διεθνείς δεν χρειαζόταν να επιβαρυνθεί, νομίζω ήταν ο Πρίγιοβιτς, γιατί ναι. Παίζει non-stop, δεν έχει σταματήσει. Είναι και ο παίκτης που δεν έχει κάνει κανονική προετοιμασία. Θυμόμαστε ότι είχε έρθει μαζί με τον Νουάρντα στο τέλος ουσιαστικά. Ναι. Και είναι θετικό, δηλαδή το λέγαμε μεταξύ Βαρού και Αστείου όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Μακάρι να μην επιβαρυνθεί πολύ. Και τελικά έγινε αυτό. Εντάξει. Όντως. Για τον Πάοκ είναι νομίζω καλό και για τον Πρίγιοβιτς και γενικότερα. Εντάξει, το Τόσκα πήρε λεφτά, αλλά. Και αυτό νομίζω δεν είναι μεγάλη επιβάρηση. Είναι οι δύο πρώτοι που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Αύριο, αν θέλω καλά, παίζει η Ελλάδα το βράδυ. Οπότε Πέλκας και Πασχαλάκης θα είναι σίγουρα εκεί. Ο Πέλκας λογικά θα είναι και βασικός από ό,τι διαβάζουμε στα ρεπορτάζ και όλα εν ώψη του αγώνα. Ναι. Για βασικός πάει πάλι. Νομίζω ότι τελευταίος είναι ο Βάρντα την Τρίτη. Γιατί τους παίζει την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ο Άρντα θα επιστρέψει κανονικά βέβαια και στις προπονήσεις θα το δούμε αυτό. Μέχρι τώρα, ναι, μέχρι τώρα να σου πω την αλήθεια δεν κάνω εκτίμηση στο συγκεκριμένο θέμα γιατί πραγματικά μπορεί να αλλάξει από μια μέρα στην άλλη και να προκύψει κάτι γιατί ο Άρντα είναι εντελώς απρόβλεπτος και γενικότερα αυτό το θέμα είναι πολύ λεπτό και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να εκτεθεί σε δευτερόλεπτα. Ναι, όντως. Οπότε δεν ξέρω. Αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ότι με το που επιστρέψει μπαίνει κανονικά σε ρυθμούς ομάδας. Τώρα, αν θα είναι διαθέσιμο με το παιχνίδι της Κυριακής, θα το δούμε. Γενικότερα, επειδή και ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής που το θυμάμαι, ας πούμε, και στον Όφη, δεν είχε βάλει τότε ούτε τον Μπρίγιοβιτς, ούτε ο Πέλκας είχε παίξει. Οπότε, ναι. Νομίζω ότι γενικότερα έχει δείξει ότι... Νομίζω είχε παίξει μόνο Βαρέλα, αν θυμάμαι καλά, και που είχε υποχρεώσει με το πράσινο ακροτήρι. Γενικότερα δεν βάζει διεθνείς, ειδικά αν έχουν παίξει. Ναι. Στο επόμενο παιχνίδι. Ναι, τώρα, αυτό είναι μια άλλη παράμετρος βέβαια. Παιχνίδι. Τώρα εντάξει, ναι, με τον Νουάρντα πιο πολύ νομίζω είναι εντάξει. Να δούμε και τώρα, δεν ξέρω και αυτό το γκολ που πέτυχε το πρώτο του κιόλας με την Αίγυπτο. Να, δεν ξέρω αν παίξει κάποιο ρόλο, λες, να του αλλάξει λίγο τα μυαλά, να τον βάλει λίγο με μεγαλύτερη σοβαρότητα να σκεφτεί τα πράγματα κατά την επιστροφή του. Μακάρι. Μακάρι, πραγματικά. Για καλό δικό του θα είναι σε πρώτη φάση. Βέβαια. Και μετά για το. Κοίτα. Και μόνο το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν δηλώσεις από ανθρώπους Εθνικής Αιγύπτου που ουσιαστικά ήταν ένα πολύ μεγάλο καμπανάκι για αυτόν, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα τώρα να βγαίνει ο υπεύθυνος της Εθνικής και να λέει ότι αν συνεχίσεις έτσι και αν συνεχίσεις να είσαι στο περιθώριο στον ΠΑΟΚ και αν συνεχίσεις να μην συμμορφώνεσαι σε αυτά που σου ζητάει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, υπάρχει ρίσκος να χάσεις και τη θέση σου στην Εθνική. Νομίζω ότι άμα δεν καταλάβει και τώρα ο Άρντα ότι πρέπει λίγο να γυρίσει όλο αυτό το πράγμα και να είναι όπως ήταν στην αρχή του καλοκαιριού, έτσι, γιατί είχε ξεκινήσει πολύ καλά, έπαιρνε σιγά-σιγά αγώνες και λέγαμε ότι να, που μάλλον έχει αλλάξει και έχει βελτιωθεί αυτό το κομμάτι. Κάπου εκεί ήταν αυτό που, όλα αυτά που έγιναν και χάλασε. Ναι. Οπότε νομίζω ότι τώρα είναι έτσι μια ακόμα ευκαιρία για αυτόν να καταλάβει ότι ίσως και τελευταία, δεν είναι διαφορετικά. Ίσως και τελευταία. Κοίτα, επειδή γενικά και αυτό τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση ότι έχει τελειώσει ουσιαστικά,
ότι δεν υπάρχει πρόταση να μείνει στον ΠΑΟΚ, ότι έχει χαλάσει το κλίμα, ότι έχει ραγίσει το γυαλί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει διάθεση στον ΠΑΟΚ να τελειώσουν τον παίκτη. Δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία του ευκαιρία, αλλά νομίζω ότι σίγουρα δεν έχει πολλές ακόμα. Ναι. Δηλαδή, και μιλάμε για έναν ΠΑΟΚ όπου και λύσεις έχει στη θέση του, του Άρντα, και έχει έναν προπονητή που το άλφα και το μέγα για αυτόν είναι η ισορροπία. Δηλαδή, το έχουμε ακούσει να το λέει σε κάθε του δήλωση, νομίζω. Και όταν ζητάς ισορροπία, γενικότερα με την ομάδα, το πρώτο πράγμα είναι να προσπαθείς να κρατάς ισορροπία σε όλους τους παίκτες. Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι βασική αρχή του. Συμφωνώ προσωπικά. Και δεν νομίζω ότι θα έχει πάρα πολλές ακόμα ευκαιρίες ο Άρντα. Απλά πιστεύω ότι έχει περάσει το μήνυμα πλέον. Τώρα, πώς θα αντιδράσει δεν ξέρω, ειλικρινά. Μιλάμε για έναν πολύ απρόβλεπτο χαρακτήρα. Θα το δούμε και με την επιστροφή του αυτό. Και όντως αυτή η περίοδος θα είναι κομβική και για τη συνέχεια, για τον ίδιο και για η θέση του στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, χθες ήταν τα ευχάριστα για τον Λουτσέσκο από πλευράς Καντουρί και Χατζερίδη, έτσι. Ναι, μπαίνουν και αυτοί. Είναι καλά. Νομίζω ότι το θέμα πλέον είναι μόνο Μαουρίσιο. Γιατί και ο Βαρέλα ανεβάζει ρυθμούς. Νομίζω ότι θα είναι κανονικά στη διάθεσή του το παιχνίδι με τον Άρη. Ένα θέμα στη μέση είχε, πλέον είναι πολύ καλύτερο μετά από θεραπείες και ατομικό όλες αυτές τις μέρες. Και ο Καντουρί και ο Χατζερίδης για αυτοί ανεβάζουν ρυθμούς. Σιγά σιγά από αύριο, από Τρίτη, θα μπαίνουν στο κανονικό πρόγραμμα και νομίζω ότι θα είναι και αυτοί διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Άρη. Ναι. Το μοναδικό θέμα φυσικά είναι ο Μαουρίσιο, που ήταν κάτι πολύ άσχημο, γιατί πραγματικά ήρθε σε μια στιγμή όπου και ο ίδιος ήταν πολύ καλά και ανέβαινε κιόλας και η ομάδα το χρειάζεται. Και επίσης τώρα ήρθε σε μια στιγμή με στην προπόνηση, κάτι πολύ κρύο, αλλά εντάξει. Από το πρέπει να ζήσει για αυτό. Από το τίποτα. Και το έλεγα και χθες εδώ πάλι, ότι ήταν ουσιαστικά στην καλύτερη περίοδο του από τότε που φόρησε φανέλα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι. Συμφωνώ. Ήταν πάνω στο ανέβασμά του. Πραγματικά. Ναι. Και ήταν κρίμα γιατί παρά την επιβάρυνση και το γεγονός ότι είχε πάρει και αυτό συνεχόμενα παιχνίδια ως βασικός, στα τελευταία παιχνίδια ήταν αυτός που έδωσε μια φρεσκάδα. Σε μια φάση όπου η ομάδα δεν ήταν καλά, παρά το γεγονός ότι πήρε μεγάλα αποτελέσματα, δεν ήταν καλά στα περισσότερα παιχνίδια. Ο Μαουρίσιο κρατούσε το κέντρο και γενικά έβγαζε ενέργεια μέσα στους αγώνες και έδειχνε ότι δεν. Ήρθε σε μια κακή στιγμή, ο ΠΑΟΚ το στέλνει για περίπου ένα μήνα. Αλλά εντάξει. Κοίτα, γενικά στον ΠΑΟΚ, αρκετές φορές έχουμε δει το να λένε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από θεραπείας και ο παίκτης να επιστρέφει και λίγο νωρίτερα. Ναι, το είδαμε αυτό. Αλλά και με τον Μπρίγιοβιτς, έτσι, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που πρόλαβε τον Τέρμι με την ΑΕΚ τελικά, ενώ δεν τον υπολόγιζαν καθόλου για εκείνο. Ακριβώς, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για έσω πλάγιο, και ήταν αυτό που λέγαμε και από την αρχή, ότι και πριν τη μαγνητική, ότι επειδή μιλάμε για γόνατο και έσω πλάγιο, συνήθως είναι λίγο πιο σοβαρό ζήτημα, σοβαρό τραυματισμό. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι δεν θα διακινδυνεύσει κανείς για τον Μαουρίσιο το οτιδήποτε, αλλά θα δούμε. Σίγουρα χάνει τα πρώτα αυτά παιχνίδια με τον Άρη, με τον Παναθηναϊκό. Είναι και η Βίτη την μόνη εβδομάδα. Θα δούμε αν θα μπορέσει να αλλάξει κάτι και να προλάβει να επιστρέψει νωρίτερα. Πάντως, επειδή σε οτιδήποτε αρνητικό έτσι πάντα μπορούμε να βρούμε κάτι θετικό, νομίζω είναι, αν το δεις δηλαδή από την άλλη πλευρά, αν το δει ο Λουτσέσκου ουσιαστικά, γιατί γι' αυτό είναι ο μεγαλύτερος πόνος κέφαλος, για το πώς θα καλύψει το κοινό του Μαουρίσιο. Έρχεται σε μια περίοδο που είχε χρόνο να δουλέψει και περισσότερο με τον Βέρμπλουμ, να τον εντάξει ουσιαστικά και στην οτροπία της ομάδας και να τον βάλει περισσότερο στο κλίμα, ώστε να έχει την ευκαιρία και ο Σουηδός να ξεκινήσει βασικός. Έτσι, γιατί νομίζω λογικά αυτός θα καλύψει το κοινό. Έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Ναι. Ίσως το Σάχοφ να δούμε. Γιατί αυτοί οι δύο είναι ουσιαστικά έτσι, στη συγκεκριμένη θέση. Κοίτα, από πέρσι όποτε έχει κληθεί να παίξει το δίδυμο Σάχοφ Κάνιας, δεν έχει δώσει καλά πράγματα. Ήταν λίγο προβληματικό. Είναι πολύ αργό, δεν είναι πολύ καλή σχέση χαρακτηριστικών, δεν έχει δώσει πολλά πράγματα. Τώρα, υπάρχει ο Βέρμπλουμ, νομίζω, ναι, και εγώ συμφωνώ ότι ίσως έχει ένα προβάδισμα. Αλλά, εντάξει, είναι ερωτηματικό το πώς θα αντιδράσει και ο παίκτης μέσα στο γήπεδο, πώς θα είναι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει
των Βέλγων που ξέραμε από πριν και ό,τι εικόνα είχαμε. Και αυτό που περίμεναν όλοι σίγουρα να δουν ήθελε. Όλο το καλοκαίρι, έτσι, σε καμία περίπτωση, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Γιατί εντάξει, ακόμη χρειάζεται φυσικά ο χρόνος για να δούμε τον κανονικό Βέρμπλουμ, πιστεύω. Ναι, σίγουρα. Καλά, είναι σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν και από πλευράς φυσικής κατάστασης και από πλευράς τακτικής. Έχει προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό πλέον, αυτό βγαίνει και από την ομάδα, αλλά ο κάθε παίκτης θέλει ένα διάστημα. Αυτό που λέγαμε και για τον Μαουρίσιο πέρσι, όλη τη σεζόν δεν μπορούσε να δείξει αυτός πάρα πολλά πράγματα, αμφισβητήθηκε από πολλούς, αλλά βλέπουμε ότι φέτος ξεκίνησε πολύ καλά, συνέχισε πολύ καλά και δείχνει πλέον αυτά που περιμέναμε. Το ίδιο έχει γίνει και με τον Βαρέλα. Ναι. Νομίζω ότι και ο Βέρμπλουμ, επειδή είναι και η θέση τέτοια, δηλαδή μιλάμε τώρα για τον άξονα, που όπως και να έχει πρέπει να προσαρμοστείς και τακτικά για να δείξεις πράγματα, σιγά σιγά ανεβαίνει. Για μένα είναι ταιριάζει στο παιχνίδι του με τον Άρη, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει λίγο πιο aggressive σε ένα τέτοιο γήπεδο, με μια τέτοια ατμόσφαιρα και με ένα τέτοιο αντίπαλο. Ο Βέρμπλουμ έχει αυτό το στοιχείο, που λείπει σε τέτοια παιχνίδια από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή πραγματικά μου έχει μείνει στο μυαλό που το παιχνίδι με την Πάτε και γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ τελείωσε το μάτς με ένα φάουλ. Ναι. Νομίζω ότι γίνει πάρα πολλά αυτό το πράγμα και δεν είναι το μοναδικό, απλά ας πούμε και με τη Βασίλεια είχε πάρα πολύ λίγα φάουλ, μονοψήφιο ρυθμό και με τη Σπαρτάκ, αλλά το ένα φάουλ νομίζω είναι ρεκόρ. Οπότε εκεί φαίνεται ότι η ομάδα δεν είναι μια σκληρή ομάδα με παίκτες που θα κυνηγήσουν το σκληρό παιχνίδι. Έχει πιο τελικά τους παίκτες που δεν πάνε στην επαφή. Αλλά στο παιχνίδι τον Άρη, επειδή θυμόμαστε όλοι από τα προηγούμενα χρόνια ότι θα είναι πάει ιδιαίτερο εκεί παιχνίδι. Το μάτς. Νομίζω πολλές πιθανότητες για να πάει εκεί το μάτς, σε τέτοιο στυλ παιχνιδιού δηλαδή. Έτσι, στη δύναμη, στα σκληρά μαρκαρίσματα, σε πιο ναι, aggressive παιχνίδι. Είναι λογικό, άμα το δεις και από πλευράς ποιότητας των δύο ομάδων, ότι στον Άρη θα το πάνε προς τα εκεί. Και πραγματικά είναι λογικό. Δεν το λέω ότι θα γίνει με κακό τρόπο. Είναι λογικό να συμβεί κάτι τέτοιο. Ήταν και η ατμόσφαιρα τέτοια. Ήταν και το μάτι της Τούμπας ακόμη που ήταν διαφορετικό. Δεν είχε τόσο μεγάλο κίνητρο ίσως. Δεν ήταν τόσο μεγάλο το διακύβευμα. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες στιγμές είδαμε το μάτι να πηγαίνει στη δύναμη. Ακριβώς. Και εκεί είναι που πάω και στερεί. Οπότε πιστεύω ότι ο Βέρμπλουμ ίσως και να ταιριάζει σε αυτό το παιχνίδι. Το θέμα βέβαια είναι να το βγει αυτό το πράγμα και να το δείξει μέσα στο γήπεδο. Αλλά σαν χαρακτηριστικά νομίζω ότι του ταιριάζει και είναι ευκαιρία για τον ίδιο να μπει στο κλίμα και να δείξει και αυτό ότι είναι καλά και πλέον υπολογίζεται κανονικά. Μπορεί να υπολογίζεται κανονικά. Ναι. Θα έχει το ενδιαφέρον και αυτό. Εντάξει, θα δούμε και σιγά σιγά. Νομίζω ότι Πέμπτη Παρασκευή να επιστρέψουν όλοι να προπονηθούν κανονικά. Για Πέμπτη Παρασκευή να δούμε και πώς θα το προσεγγίσει ο Λουτσέσκο το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα πάει με συνταγή γνωστή. Δεν θα κάνει νομίζω πολλές αλλαγές. Στην κορυφή για μένα είναι σημαντικό. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε τον Καρέλη την άλλη Κυριακή να ξεκινάει. Νομίζω ότι έχει πιθανότητα να συμβεί αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Δεν περίμενα αλλαγή στην άμυνα. Με το Βαρέλα φυσικά να είναι καλά. Δεν βλέπω πολύ εύκολα το δίδυμο Σάρκοφ-Κάνιας. Δηλαδή νομίζω ότι θα πάμε με Βέρμπλουμ Κάνιας στο Χαριλάου ΠΑΟΚ. Πέλκας νομίζω ότι δύσκολα δεν θα ξεκινήσει, παρά το γεγονός ότι είχε αυτούς τους αγώνες με την Εθνική και θα είχε τον αυριανό. Στις πλευρές πάντα φυσικά είναι μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι πολλές οι θέσεις οι οποίες είναι πάντα ερωτηματικό, έτσι, γιατί είναι και μεγάλος ανταγωνισμός. Ναι. Εκεί νομίζω είναι το ενδιαφέρον και στην κορυφή σου λέω για μένα ο Καρέλης έχει πιθανότητες. Έτσι το σκεφτόμαστε και το ξέρουμε τώρα. Ο Καρέλης έχει πιθανότητες, λες, για να πάρει τη θέση του Πρίγιοβ στην κορυφή ή στα άκρα. Στην κορυφή. Για να πάρει τη θέση του Πρίγιοβ δηλαδή, ναι. Ναι, βέβαια τώρα που δεν έχει παίξει ο Πρίγιοβ και στα δύο παιχνίδια, νομίζω ότι θα πάει κανονικά με Πρίγιοβ στην κορυφή. Αλλά έχει και ο Καρέλης τις δικές του πιθανότητες. Αν προσεγγίσει το παιχνίδι ο Λουτσέσκου. Και μετά να θυμίσουμε για τον ΠΑΟΚ ακολουθεί το μάτς με τη Βίντι στην Τούμπα, έτσι, την επόμενη Πέμπτη, μετά το μάτς με τον Άρη, και έρχεται το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τούμπα Κυριακή. 28 ακριβώς, του Οκτωβρίου. Ακριβώς. Ναι. Καλά, μετά είναι ένας μήνας μέχρι τέλη Νοέμβρη, όπως ήταν ο προηγούμενος. Είναι με παιχνίδια και μεσοβδόμαδα, έχει κύπελο, νομίζω ότι κύπελο είναι 30 ή 31 με τον Εκοτέλη. Μετά ξανά
είναι με τη Βίντι εκτός. Γενικά είναι ένα σερί ξανά non-stop. Μέχρι τέλη Νοέμβρη. Με αγώνες όχι τόσο δύσκολους όσο στο προηγούμενο σερί τελευταίο πριν από αυτή τη διακοπή. Δηλαδή δεν έχει ντέρμπι Ολυμπιακό ΑΕΚ τόσο σημαντικό ή τόσο δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι όπως ήταν και με την Τζέλς και με την Πάτε. Έχει τη Βίντι. Έχει ουσιαστικά παιχνίδια στα οποία ο ΠΑΟΚ, ναι, μεν θεωρητικά πάντα μιλάμε, είναι το φαβορί, έτσι, αλλά είναι μια σειρά δύσκολων αγώνων που πρέπει να είναι και σοβαρός για να πάρει τα αποτελέσματα που, παραδείγματος χάρη στην Ευρώπη, ναι, μεν παίζει με τη Βίντι, αλλά πρέπει να καθαρίσει με δύο νίκες για να ουσιαστικά να σφραγίσει και την πρόκριση. Στο πρωτάθλημα έχει αυτά τα δύο παραδοσιακά, έτσι, ντέρμπι, αν θέλετε να χαρακτηρίσουμε, με Άρη και Παναθηναϊκό, που όμως πρέπει να είναι σοβαρός για να πάρει τα αποτελέσματα που πρέπει. Ναι. Εντάξει, στην Ευρώπη καλύτερα συνθήκα καθαρίζει από τώρα την πρόκριση με το εντός και εκτός με τη Βίντι. Και ναι, στο πρωτάθλημα είναι το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περιθώριο για απώλεια. Ακριβώς, ναι. Θέλω να συνεχίσει το απώλειο. Οπότε έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα. Αυτό, πρέπει να αποκτήσει ένα προβάδισμα. Πρέπει να το και θέλει να το διατηρήσει. Και γιατί όχι να μην το διευρύνει κιόλας. Οπότε δεν υπάρχει περιθώριο για απώλεια. Έχει δύσκολες εξόδους. Έχει να πάει και στο Περιστέρι στις 3 του Νοέμβρη, δύσκολο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Αν και ο Ατρόμητος έχει καλή εικόνα και έχει παραμείνει και στην κορυφή, νομίζω θα έχει και αυτός ένα έξτρα κίνητρο. Αλλά στο χέρι του ΠΑΟΚ είναι να καταφέρει να πάρει καλά αποτελέσματα και σε αυτό το σερί και να πάει ξανά και στη διακοπή του Νοέμβρη όπως τώρα με καλή ψυχολογγία και να είναι καλά σε όλες τις οργανώσεις. Ναι. Να υπάρχει και το κύπελο, αλλά εντάξει, όταν μιλάμε για αγώνες με τον Εργοτέλη. Εκτός, εντάξει, δεν είναι νομίζω τόσο δύσκολο το παιχνίδι. Ναι, εντάξει, εκεί θα εύκολα ή δύσκολο. Θα έχει την ευκαιρία να δώσει και ανάση να κάνει και το rotation που είναι απαραίτητο. Είδα ένα ωραίο θέμα, ναι, διάβαζα και στο ΠΑΟΚ 24, δεν ξέρω αν ήταν δική σου επιμέλεια, που έπαιξε στην Ισπανία με τις ομάδες της ΑΕΤΙΤΕΣ που έχουν το απόλυτο των εικόνων, έτσι, που είναι μέσα στις 10 και ο ΠΑΟΚ. Στις 11 μάλλον. Ναι, ναι, ναι. ΠΑΟΚ είναι... Ο ΠΑΟΚ και άλλοι 10. Ναι, γενικά ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστής σε τέτοια αφιερώματα στο εξωτερικό. Έχει κάνει και η UEFA την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, είναι λογικό, γιατί μιλάμε τώρα για μια ομάδα που έχει ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της από πολύ νωρίς, από τέλη Ιουλίου. Και όπως και να έχει, έχει καταφέρει να μείνει αίτητη. Και γενικά, πραγματικά πιστεύω ότι αν έλεγε σε κάποιον τέλη Αυγούστου ότι σε αυτό εδώ το σερί που ακολουθεί μέχρι αρχές Οκτώβρη θα έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα με διπλό στο Κανισκάκι και την ΑΕΚ στην Τούμπα, αλλά σε μια σειρά που ήταν η Τσέλσι, ο Άρης και όλα αυτά τα παιχνίδια, ότι θα χάσει την Τσέλσι, οκ. Νομίζω λίγοι περίμεναν ότι μπορεί να πάρει κάτι καλό από αυτό το παιχνίδι και ξέρουμε με βάση και την εικόνα της Τσέλσι φέτος, μπορεί να είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή. Να πάρεις ένα διπλό στην Πάτε όπως το πήρες με ένα τέτοιο σκορ που ουσιαστικά σκοτώνεις τον αντίπαλό σου και για τη συνέχεια και το φορτώνεις ένα μεγάλο βάρος, νομίζω λίγοι θα σου έλεγαν ότι θα συμβούν αυτά τα πράγματα αν θέλουμε να είμαστε καλυστές τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή προσωπικά πραγματικά είχα στο πίσω μέσα στο μυαλό μου ότι κάπου θα σκαλώσει η δουλειά. Ναι, γιατί ειδικά στο πρωτάθλημα μιλάμε και με την πίεση του μείον 2 και με το γεγονός ότι έπρεπε να προσπεράσει ουσιαστικά τους αντιπάλους για να το διαγράψει αυτό το μείον 2 και να σου φύγει αυτό το βάρος. Ναι, και τώρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι είπαν και οι ίδιοι παίκτες και προπονητές πάρα πολλές φορές. Ναι, και τώρα βρίσκεται έτσι και στο συν 6 από την ΑΕΚ. Ναι, σωστά. Αν μείνει το μείον 3 τελικά και στην έφεση για τελεσιδική απόφαση, στο συν 6 θα είναι από την ΑΕΚ. Στο συν 3 από τον Ολυμπιακό έχοντας το. Ενώ τον έχει κερδίσει στην έδρα του. Οπότε από νωρίς παίρνει πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για να του δώσει και ψυχολογική όθηση για τη συνέχεια, που είναι πολύ σημαντική, έτσι, να πάει με φόρα που λέμε συνέχεια για να μείνει στην κορυφή. Ναι. Αν μείνει και τη ΑΕΚ, αυτό το μείον 3, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει ένα μεγάλο πρόβλημα από νωρίς και ο ΠΑΟΚ διευρύνει, παίρνει μια σημαντική διαφορά επίσης από πολύ νωρίς. Ναι, αλλά εντάξει, σας περιμένουμε και γι' αυτό. Ναι, όντως, είχαμε χθες έτσι και τα κείμενα των δύο υπεύθυνων επικοινωνίας, έτσι. Ένα διαδικτυακό, όχι διαδικτυακή μάχη, να τη χαρακτηρίσουμε πώς να την πούμε, δεν ξέρω. Εντάξει, ήταν λογικό νομίζω να υπάρξει αυτό, μετά την Παρασκευή και όλο το κλίμα που δημιουργήθηκε. Νομίζω αυτό που ενοχλεί,
τόσο πολύ όλους τον ΠΑΟΚ είναι το γεγονός ότι πέρσι προσπάθησαν όλοι να διεκδικήσουν τις τιμωρίες για τον ΠΑΟΚ, να παλέψουν ουσιαστικά για αυτό το πράγμα, να δείξουν ότι αυτό είναι το δίκαιο και πρέπει να γίνει έτσι. Έγινε, και όχι μόνο μία φορά, και πρόπερσι και πέρσι. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με 8-2, έγινε και τι έγινε στα περσινά παιχνίδια, αλλά τώρα μιλάμε για μια κατάσταση πάλι που έχουμε δει τι έχει γίνει, υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες. Τον αγαπητή μου, την πρωτίζα ή τη μολότοφ ότι δεν είναι πράξη βίας. Εντάξει. τι μπορείς να πεις εκεί πέρα. Εντάξει, να ναι. Να πεις ότι δεν είναι δίκαιη τιμωρία. Το σχολιάζαμε και χθες και... για τον άλλον. Όχι, είναι και... ουσιαστικά όταν βγαίνει επίσημος παράγοντας ομάδας να λέει ότι δεν είναι βιοπραγία η μολότοφ, από εκεί και πέρα τι να περιμένουμε στα γήπεδα. Έτσι, όταν ακριβώς, καλύπτουν οι ίδιοι παράγοντες ονομάτων τέτοια γεγονότα, τι να περιμένουμε να δούμε, έτσι, για ποιες καλύτερες μέρες να προσδοκούμε. Νομίζω πραγματικά ότι αυτό που προκαλεί θεσμός όλους στον ΠΑΟΚ είναι αυτό, ότι προσπαθούν από την ΑΕΚ όλες αυτές τις μέρες να πείσουν ότι αυτή η τιμωρία είναι άδικη και ότι πάνε να τιμωρήσουν την ΑΕΚ για να τη βγάλουν εκτός μάχης από νωρίς. Ναι, και όταν ο ΠΑΟΚ πέρσι πήγαινε στο δικαστήριο με εικόνες και βίντεο που έδειχναν ότι δεν υπήρχε ούτε τρομοκρατία στα αποδυτήρια ή ότι το Χαρτάκι δεν τραυμάτισε τον Γκαρσία, τότε το κλίμα ήταν από τους ίδιους ανθρώπους εντελώς το αντίθετο, έτσι. Εντάξει, ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι ίδιοι ήταν γενικά από ένα συνοπτισμό ανθρώπων στην Αθήνα που το υποστήριζαν αυτό το πράγμα, είτε μιλάμε για ΑΕΚ, είτε μιλάμε για Ολυμπιακό, είτε μιλάμε για Παναθηναϊκό, είτε μιλάμε για οποιονδήποτε. Είχαν βγει πάρα πολλοί άνθρωποι και απορούσαν για αυτά που είχαν γίνει στην Τούμπα. Για το έκτρωμα που είχαν δει όλοι και είχαν ζήσει εκεί πέρα. Αλλά τώρα σε αυτή την περίπτωση και δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή δεν έχω ακούσει κανέναν από την Παρασκευή πέρα κλείν του ΠΑΟΚ να βγει και να τοποθετηθεί για όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Και πραγματικά είναι και αυτό που λες, ότι όταν βγει ένας άνθρωπος ομάδας και υποστηρίζει ότι δεν είναι αυτό το πράγμα πράξη βίας, τι άλλο πρέπει να ζήσουμε δηλαδή για να... Έτσι. Είναι να γελάμε και να κλαίμε, να γελάμε και να κλαίμε. Είναι γιατί εντάξει, αυτό είναι αρκετά σοβαρό. Το να επίσημα να δηλώνεται αυτό το πράγμα, εντάξει, μετά οι συνέπειες. Ξέρεις τι, απλά πέρσι, ας πούμε, στην αντίστοιχη περίπτωση, ο ΠΑΟΚ, δεν είχε βγει κανείς από τον ΠΑΟΚ να πει ότι ο Ιβάν Σαββίδης πήγε να κάνει μια βόλτα στο γήπεδο. Δεν πήγε να κάνει το άστρο μαύρο. Να δικαιολογήσει, ναι, παραδέχτηκαν στον ΠΑΟΚ 5 πράγματα, ωραία. Αυτά που έγιναν τα παραδέχτηκαν. Όπως ότι... τώρα, στην περίπτωση της ΣΑΚ. Όλα τα παραδέχτηκαν. Ναι, και για το χαρτάκι ακόμη, ακριβώς. Απλά αυτό που φώναζε ο ΠΑΟΚ είναι το αυτονόητο, ότι δεν τραυμάτισε κανένα και ότι δεν υπήρχε τρομοκρατία στα αποδυτήρια, όπως φαίνεται και από τα βίντεο. Δηλαδή μιλούσαν και εικόνες, άλλωστε από μόνες τους. Ακριβώς. Δεν είπε κανένας δηλαδή ότι δεν ήταν χαρτάκι και ήταν, ξέρω εγώ, τι να σου πω, ένα άλλο κείμενο. Την αλήθεια είπανε. Ωραία, αυτό που έδειχνε εικόνα, αυτό είπανε και από τον ΠΑΟΚ. Δεν είπανε. Δεν πήγαν να αλλάξουν την αλήθεια. Τώρα εδώ, προσπαθούν να κάνουν πραγματικά το άστρο μαύρο στην ΑΕΚ. Δεν παραδέχτηκαν τίποτα. Νομίζω αυτό είναι που διαφοροποιεί τις δύο καταστάσεις και σε κάνει λίγο να εκνευρίζεσαι παραπάνω. Γιατί τουλάχιστον παραδέξω ότι έγιναν 5 πράγματα, έτσι όπως είναι στα βίντεο, έτσι όπως είναι οι φωτογραφίες. Και από εκεί και πέρα δεν περιμένεις από μια ομάδα να πάει στο δικαστήριο και να πει ότι ναι, έγινε αυτό και αυτό, να μην υπερασπιστεί τον εαυτό της. Αλλά όταν πριν λίγους μήνες φωνάζουν οι ίδιοι άνθρωποι για εφαρμογή των νόμων και να γίνουν όλα όπως πρέπει και ό,τι λέει ο νόμος και ό,τι λέει το γράμμα του νόμου, τώρα δεν μπορεί λίγους μήνες μετά να είναι στάση εντελώς διαφορετική, έτσι. Αυτό είναι ακριβώς. Και αυτό είναι άλλος ένας παράγοντας που νομίζω έτσι έχει δημιουργήσει όλο αυτό το κλίμα. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, ας ελπίσουμε. Όλα αυτά πειραζητούν και το κλίμα. Σε μια φάση που πήγαινε λίγο να εξομαλυνθεί η κατάσταση, πέρασαν τον ντέρμπι χωρίς να συμβεί κάτι. Λόγω του ότι είχαμε ξένους διαιτητές κυρίως, έτσι δεν ασχοληθήκαμε με αυτό. Ναι. Και πέρασαν γενικά τα ντέρμπι χωρίς θέματα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς όσο έγινε στο ΑΚΑ, στο ημίχρονο του ΑΕΚ Ολυμπιακός, γενικά τη Τούμπα στα ντέρμπι πέρασαν χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Με την προσοχή να πέφτει μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Γενικά δεν είχε συμβεί κάτι. Και τώρα πάει να δημιουργηθεί ένα κλίμα και μια αναστάτωση γενικότερη. Επειδή τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να περάσει ότι μιλάμε για μια τιμωρία που δεν έχει προηγούμενο. Ναι. Εντάξει. Πραγματικά δηλαδή.
Δεν ξέρω. Τι να πούμε, τέλος πάντων. Γενικότερα τα μηνύματα δεν είναι πολύ θετικά τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή, ξανά δημιουργείται ένα πολύ περίεργο κλίμα. Το ξέρουμε στον ΠΑΟΚ και όλοι θέλουν να είναι 100% προσεκτικοί. Ακολουθεί και το παιχνίδι στο Περιστέρι αρχές Νοέμβρη. Νομίζω ότι εκεί ειδικά θα πρέπει να είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και όσοι βρεθούν στο γήπεδο από πλευράς ΠΑΟΚ πρέπει να έχουν πραγματικά τα μάτια του 14. Και σου λέω, γενικά υπάρχει μια κουβέντα από τώρα, γιατί το ξέρουμε και το περιμένουμε στον ΠΑΟΚ, ναι, αυτό το πράγμα. Σε ελπίσουμε να μην έχουμε ασχολούμε σε τέτοια πράγματα. Ωραία αγάπη. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω, γιατί πρέπει να πάμε και στο break σιγά σιγά. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ και καλή εβδομάδα από αύριο. Έτσι πιο γεμάτη ποδοσφαιρικά από εκεί πέρα. Να σε καλά, συνέχεια. Καλή συνέχεια επίσης. Αυτά λοιπόν από αγάπη Γαβριλίδου για όλα τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και εν ώψη της εβδομάδας του ντέρμπι που θα ξεκινήσει από αύριο. Εμείς ξεπεράσαμε τις 11. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη break για να μπούμε, να επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής post-game εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θυμίζω, στέλνετε τα μηνύματά σας FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε στο 54526 και αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση στο διαγωνισμό για ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητοπολείο Μπες στο Ψητό στη Σταυρούπολη, χορηγός της εκπομπής. Πάμε στο break, Χρήστο, και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε post-game στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής. Παρέα σας θα είμαστε μέχρι και τη μία. Θυμίζω, μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο FM και ενώ το μήνυμά σας με το όνομα τεπώνυμό σας για να μπείτε και στην κλήρωση στο διαγωνισμό μας για ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητοπολείο Μπες στο Ψητό, στο χορηγό της εκπομπής. Χάσε μεγάλη ευκαιρία η Πολωνία τώρα για να ανοίξει το σκορ απέναντι στην Ιταλία στο παιχνίδι για το Nations League. Αυτή τη στιγμή στο 74ο λεπτό στο 0-0 στην Πολωνία. Στα άλλα μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη για το Nations League, Λιθουανία Μαυροβούνιο 0-3 και Ισραήλ Αλβανία 1-0. Φυσικά θα σας ενημερώνουμε και για την εξέλιξη των αγώνων. Θα δούμε στο τέλος και συνοπτικά το τι είχαμε σήμερα από αποτελέσματα, τι περιμένουμε να δούμε αύριο για την τρίτη αγωνιστική του θέσμου, για την τέταρτη συγγνώμη αγωνιστική του θέσμου. Ξεκινάει, συγγνώμη, δίνει αύριο πολύ σημαντικό μάτς 10 παρατέταρτο και η εθνική μας ομάδα. Και για αυτήν θα πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως για περισσότερο ρεπορτάζ, για πιθανή δεκάδα και ό,τι άλλο υπάρχει. Με ένα φίλο και συνάδελφο από την Αθήνα, τον Τάσο Λαζαρίδη, από την εφημερίδα Live Sport. Καλησπέρα Τάσο, τι γίνεται? Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Τι κάνεις καταρχήν, όλα καλά? Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, και αναμένουμε το αυριανό παιχνίδι με της Εθνικής Ελλάδος. Περίεργη Κυριακή σήμερα, έτσι, χωρίς αγωνιστική δράση. Ήταν ξεκούραστη, πιστεύω τα απολαύσαμε. Ο κόσμος χάρηκε, πιστεύω, πιο πολύ και τα αριστερικά πρωταθλήματα. Ναι, ήταν μια καλή ευκαιρία, όντως. Ήταν μια καλή Είδαμε και ένα γκολ στην ΕΡΣ Μακεδονίας από τέρμα σε τέρμα. Ήταν φοβερό. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδες. Το πήρε το μάτι μου. Οπότε ήταν καλή ευκαιρία για όλους λίγο να χαλαρώσω από μια φορτισμένη κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες. Και η καλύτερη αποφόρτωση ήταν η εθνική ομάδα. Ναι, βέβαια, εντάξει, δεν θα το έλεγα για το βράδυ της Παρασκευής, ειδικά όποιος είδε από τα πρώτα 20 λεπτά θα θέλει να αλλάξει κανάλι, νομίζω, με την εικόνα αυτή της εθνικής. Καθόλου ελκυστικό, ναι, ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Δεν νομίζω να διαφωνείς, βέβαια, και να σου άρεσε αυτό το θέαμα που είδες. Όχι. Ήταν η εικόνα γενικά της εθνικής, η οποία ακόμα προβληματίζει. Ναι, μεν πήρε τη νίκη, έτσι όπως έμαθε πολλά χρόνια να την παίρνει, γιατί το 1-0 ήταν παρακαταθήκη πολλών χρόνων για την εθνική ομάδα. Θύμισε Χάγκελ, Σάντος, τις παλιές καλές εποχές, Τις καλές παρασκευές, οι οποίες τότε είχαν και μία μικρή δόση καλύτερου ποδοσφαίρου από αυτό που βλέπουμε τώρα. Σίγουρα. Απλά κανείς θα μπορούσε να δικαιολογήσει αυτή την εικόνα στα πολλά νέα πρόσωπα που μπαίνουν στην εντεκάδα και το χρόνο που απαιτείται για να δέσουν τα παιδιά μαζί για να παρουσιάσουν κάτι πιο ελκυστικό. Νομίζω μόνο το Ζέκα μπορούμε να κρατήσουμε ως έτσι, θετική εμφάνιση και το Μίτροβλε που βρήκε το αρκούσε μία φάση για να κάνει τον γκολ. Πριν πάμε στα αγωνιστικά, να πω πως στο γήπεδο δεν βρέθηκαν παραπάνω από 6-7.000 φίλοι της Εθνικής. Όχι γιατί και το ΑΚΑ είναι μεγάλο, απλά ήταν και εργάσιμη η ημέρα. Ήταν αργά. Παρόλο όμως που βρέθηκαν αυτοί οι φίλοι, δεν έδειξαν ικανοποιημένοι και δεν έφυγαν γεμάτοι από το γήπεδο παρά την νίκη.
Καλά κάνει και ξεχωρίζει στο Ζέκα και φυσικά το Μήτρογλου που πέτυχε τον γκολ και ξεκλείδωσε την άμυνα των Ούγγρων που στάθηκαν πολύ καλά οι Ούγγροι στο ΟΑΚΑ. Απλά έπαιξε καταδικό ρόλο και ο Φορτίνος, ο οποίος έδειξε να έχει μια φρεσκάδα και από τα πόδια του έφυγαν πολλές μπαλιές και γενικά δημιουργούσε μαζί με τον Μπακασέτα τις προϋποθέσεις για να πετύχει η Εθνική τον γκολ. Να πούμε πως η Εθνική κράτησε την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό 58% έναντι των Ούγγρων που ήταν 42%, απλά οι ευκαιρίες για γκολ ήταν περισσότερες αυτών των Ούγγρων. Μέτρησαν δηλαδή 10 τελικές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι, έστω την ισοπαλία ή και τη νίκη. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, αύριο νομίζω το μάτς είναι ακόμη πιο κομβικό, έτσι, και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την πρωτιά. Σίγουρα, να πούμε εδώ πως στον Όμιλο είναι στην τρίτη κατηγορία η ΑΕΚ, που θα αναφερθούμε μετά για τη νέα διοργάνωση που έχει δημιουργήσει η UEFA. Είναι στην τρίτη κατηγορία στον τρίτο όμιλο μαζί με Φιλανδία, Ουγγαρία και Εσθονία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 6 βαθμούς και μπροστά της είναι η Φιλανδία με το 3-3, όπου και έχει πάρει φωτιά. Απορώ πως δεν ήρθε το καλοκαίρι στη χώρα μας, γιατί ακούστηκαν από πολλές ομάδες. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ ήταν ένα διάστημα. Είχε φτάσει κοντά στη συμφωνία. Τελικά δεν προχώρησε. Πήγε στη λύση του ακόμα μετά ο ΠΑΟΚ. Ναι, φάνηκε πως θα ήταν καλή επιλογή για το ελληνικό πρωτάθλημα σίγουρα. Η νίκη είναι μονόδρομος, γιατί παίζει με το Πόρτο. Αν νικήσουμε θα έχουμε τις ελπίδες. Απλά να πούμε πως αυτή η διοργάνωση αφήνει περιθώριο ακόμα και στις δεύτερες ομάδες που θα τερματίσουν στους ομίλους τους να διεκδικήσουν τη θέση στο Final Four που θα δημιουργηθεί σε κάθε κατηγορία, από όπου και θα προκύψει ο τελικός για το ένα εισιτήριο που θα δοθεί για το Euro του 2020. Να αναλύσω λίγο εντάχει πως η Εθνική θα έχει δύο ευκαιρίες για να προκριθεί στο Euro του 20. Τα προκριματικά του 19 και η διοργάνωση του Nations League, όπου από την κατηγορία της θα τερματίσουν 4 ομάδες, οι οποίες θα παίξουν και το λεγόμενο Final Four για ένα εισιτήριο. Εάν όμως σε περίπτωση που θα τερματίσει η δεύτερη, δεν χάνεται και οι ελπίδες της, γιατί εάν από τις 4 ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στο Euro από τα αποκριματικά του Μαΐου του 19, τότε θα αποχωρήσουν και τη θέση τους θα πάρουν οι καλύτερες δεύτερες. Οπότε η Εθνική μπορεί να ελπίζει, αν όμως καταφέρει και πάρει νίκες μέχρι το τέλος αυτής της διοργάνωσης, ναι, που θα είναι τον Νοέμβριο, μετά τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, υπάρχει ευκαιρία και από αυτή τη διοργάνωση πάντως για να διεκδικήσει το εισιτήριο. Ναι, πλέον θα πούμε και τα επόμενα χρόνια θα πούμε μια άλλη διαδικασία καινούρια, όπου το Nations League θα πάρει τη θέση του ranking των ομάδων και από εκεί θα κρίνονται και τα εισιτήρια του Euro αλλά και του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα διοργάνωση, η οποία καλύπτει και παίρνει τη θέση των φιλικών αγώνων που δεν είχαν καμία σημασία. Πολλοί λέγανε πως υπήρχε εγκαρία από μερικές ομάδες, οπότε δίνει κίνητρο, υπάρχει κίνητρο για τις ομάδες. Ξεχώρισε. Και είναι το καλό ότι παίζουν ομάδες που είναι έτσι πάνω κάτω ίδιας δυναμικότητας, γιατί στα φιλικά βλέπαμε, ας πούμε, να παίζει ένα φιλικό για παράδειγμα Γερμανία με το Σαν Μαρίνο, να βλέπουμε κάτι έτσι παιχνίδια εντελώς αδιάφορα και ανέβαζαν και τη θέση τους στο ranking, έτσι, στα επίσημα. Σίγουρα. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί, Γιώργο, πως το Nations League θα δώσει δυνατότητα στην τελευταία κατηγορία σε ομάδες πολύ χαμηλής δυναμικότητας, όπως η Γεωργία, το Καζακστάν, η Λιτωνία, η Λευκορωσία, η Μολδαβία, το Κόσοβο, το Αζερβαϊτζάν, να πάρουν ένα εισιτήριο για τα τελικά του Euro του 20, γιατί αυτές οι ομάδες ποτέ δεν είχαν την ευκαιρία να βρεθούν. Ναι, οπότε τώρα, μεταξύ τους, στην τέταρτη κατηγορία, που θα βρεθούν στα play-off, κάποια ομάδα αδύναμη θα βρεθεί, θέλει δεν θέλει, στα τελικά του Euro. Οπότε υπάρχει το κίνητρο και υπάρχει και το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Για αυτή τη διοργάνωση. Ήθελα να πω προηγουμένως στα αγωνιστικά του παιχνιδιού της Παρασκευής πως ξεχώρισε ο πολύ καλός Τσιμίκας. Ήταν καλή η παρουσία του. Ναι, είχε και την assist. Παιχνίδι, είχε και την assist. Ποντάρει και ο Σκίμπεκ αύριο πάλι να τον χρησιμοποιήσει. Να πούμε εδώ πέρα πως ο Μάρτινς, ερχόμενος στον Ολυμπιακό, του έδωσε την ευκαιρία, δικαιώθηκε και ήρθε και η κλήση του στην Εθνική Ανδρών. Οπότε είναι θετικό το ότι ο Τσιμίκας έδωσε τα μέγιστα, ας πούμε, στην ομάδα. Η παρουσία Παπασταθόπουλου Μανολά ήταν καταλητική στο να κρατήσουν τους Ούγγρους μακριά από την αιστεία του Μπάρκα. Ο ένας παίζει στην Άρσεναλ, ο άλλος στην Ρώμα,
δεν μπορούσε να αυτό και μόνο λέει πολλά, ναι. Είναι δηλαδή απίστευτο. Δηλαδή η αμυντική γραμμή της Εθνικής, αν προσθεθεί και ο Βλαχοδήμος όπως είπες μετέπειτα, θα μιλάμε για κλάση και για επίπεδο. Και το θέμα είναι τώρα ειδικά στην Εστία, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει πολλές συζητήσεις και για την μη κλίση του Πασχαλάκη. Τώρα κλείθηκε ο Πασχαλάκη, να δούμε ποιος θα μείνει απ' έξω, έτσι. Είναι πληθώρα επιλογών. Ναι, το θέμα Γιώργο είναι ότι πάντα κάποιος θα έχει παράπονα, γιατί είναι η θέση με τις περισσότερες επιλογές, πρόσεξε όμως, ποιοτικές επιλογές, όχι ότι αφήνονται να αναφέρονται αναγκαστικά. Μιλάμε για ο Γιαννιώτη του Ολυμπιακού, ο Μπάρκας της ΑΕΚ, ο Πασχαλάκης του ΠΑΟ και δεν ξέρω αν ξέρω κανένα, είναι ο Βλαχοδήμος, ο Οδυσσέας, ο Διούδης του Παναθηναϊκού επιστρέφει, ας πούμε, όταν πριν είχαμε γνωρίσει τον Άρη, σε μια καλή κατάσταση. Είναι δηλαδή αρκετοί και νέοι που έρχονται από πίσω. Γιατί είναι μια θέση η οποία η Ελλάδα ανέκαθεν έβγαζε μεγάλο τερματοφύλακα. Ναι, έτσι. Να δούμε όμως, εντάξει, σίγουρα επειδή υπάρχει ποιότητα όπως σωστά λες και εσύ, περιμένουμε να δούμε κάτι καλύτερο από αυτή την ομάδα. Και από πλευράς εμφανίσεων. Γιατί εντάξει, τώρα εμφανίσεις όπως τη Παρασκευή και απέναντι σε αντιπάλους όπως η Ουγγαρία, νομίζω και αυτό σε μεγάλο βαθμό δικαιολογεί και την εικόνα που είχαν οι εξέδρες του ΟΑΚΑ, που ο κόσμος ήταν λιγοστός. Σίγουρα. Είναι το θέμα κιόλας ότι η Εθνική θα έχει διαχειριστεί και τις εμφανίσεις της στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ουγγαρία εκτός έδρας, όπου ναι μεν ισοφάρισε, αλλά μετά κατέρευσε και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Εντός έδρας, με τη λιγοστή υποστήριξη του κόσμου, κατάφερε, πήρε την νίκη και διατήρησε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού το 1-0. Θα είναι θέμα αυτό για το Σκύμπερ να μπορέσει να δώσει στους παίκτες που το καταλάβουν να του σωθήσει ψυχολογικά στα εκτός έδρας παιχνίδια. Και είναι με ομάδες που είναι σκληροτράχηδες, δηλαδή δεν τις υπολογίζεις για κάτι μικρότερο από σένα. Είδαμε στην Ουγγαρία ότι υπάρχει κίνδυνος. Στη Φιλανδία τώρα, που είναι στα τρία τέτοια που έρχεται με τον Πούκι ζεστό, θα υπάρξει θέμα. Οπότε όλα θα είναι σε συντεντωμένο σκηνή, θα κρέμονται για την ομάδα του Σκύμπε. Να πω πως θέμα Σκύμπε, επειδή πολλοί ακούγεται, γράφουν πολλοί ότι αν δεν τα πάει καλά σε αυτή την οργάνωση, ίσως αποχαιρετήσει. Οι κύκλοι της ΕΠΟ κάνουν λόγο και επίσημα και ανεπίσημα πως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μάλιστα ο σύμβουλος της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣ Αθηνών, ο κ. Δημητρίου, σε πρόσφατη συνέντευξη στην εφημερίδα Lifeport, είχε πει πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα και είναι άσχετο να συζητείται τέτοιο θέμα. Καλό θα είναι να κρυθεί στο τέλος η δουλειά του, να τελειώσει το συμβόλαιο του που έχει ανανεωθεί κιόλας, να πούμε. Οπότε έχει μία μικρή πίεση ο Γερμανός, αλλά πιστεύω πάει με καθαρό μυαλό να δώσει τη σωστή δουλειά στην ενδεκάδα αύριο στην ομάδα και να πάρει κάτι θετικό. Θα δούμε Τζιόλι βασικό από ό,τι διαβάζω. Λόγω του τραυματισμού του Κουρμπέλη θα μπορούσε να μπει ο Τζιόλι, γιατί μπήκε αλλαγή, έδειξε κάποια καλά στοιχεία στην Παρασκευή με την Εθνική. Σωρόπησε όλη τη μεσαία γραμμή και τρέλανε και το social media. Δεν το βάζει κάτω. Δεν το βάζει ο Αλέξης, δεν το βάζει κάτω. Έχει την εμπειρία, ξέρει να τοποθετείται, να παίζει με το μυαλό, χωρίς να τρέχει. Δεν χρειάζεται πλέον πολύ τρέξιμο το ποδόσφαιρο, αν ξέρεις το χώρο σου που πρέπει να τρέξεις και πώς να παίξεις. Δίπλα στο Ζέκα πιστεύω θα είναι ένα καλό δίδυμο. Βέβαια και ο Μπουχαλάκης που είναι από πίσω, που έχει καλές παρουσίες με τον Ολυμπιακό, που και μπήκε αλλαγή την Παρασκευή, θα είναι και αυτός μια λύση. Απλά δεν βλέπω εγώ πολλές αλλαγές. Κανονικά ο Μπάρκας στην Εστία, ο Παπασταθόπουλος Μανολάς, Τσιμίκας Μπακάκης. Δεν ξέρω αν υπάρξει κάποια άλλη επιλογή στην άμυνα. Στην επίθεση ο Φορτούνης θα παραμείνει, μια και κάνει καλή εμφάνιση την Παρασκευή. Ο Μήτρογλου δεν νομίζω να βγει, μιας και έχει τον γκολ στα παπούτσια του. Πήγε να βγει εκεί όπου είχε σηκωθεί ο Κουλούρης, αλλά του τα χάλασε τα σχέδια του Σκύμπε. Ναι, θα μπορεί όμως να λογίσει το Κουλούρης ως μια εξαιρετική επιλογή, αν θα έρθει ο Μάστη Φιλανδία ή αν δεν πάει εκεί που θέλει η Εθνική. Έτσι έχει πάρει φωτιά το παιδί αυτό, στο ανατρομητό, είναι απίστευτο. Πολύ καλό για την Εθνική σίγουρα. Στα άκρα μου τώρα εδώ έρχεται το θέμα. Εξακολουθεί να παίζει η Εθνική με τρία δεκάρια, έτσι, Φορτούνης, Μπακασέτας και Πέλκα στα άκρα. Μπορούν να παίξουν οι ποδοσφαιριστές, απλά δεν θα αποδώσουν αυτά που θα μπορούσε να αποδώσει ένας εξτρέμ. Δηλαδή το ένας με έναν δεν θα το κάνουν διείσδυση, δεν θα μπορούσαν να κάνουν όπως έκανε ο Λάζαρος, μπήκε για λίγα λεπτά και έκανε αυτό που έκανε. Αυτό είναι το ρίσκο για μένα στην Εθνική αυτή την περίοδο, είναι ότι δεν παίζει με καθαρά εξτρέμ και παίζει με τα βαριά κορμιά, κυρίως του Μπακασέτα και ελάχιστα του Πέλκα, που είναι δεκάρια αμυγός. Ναι, όντως.
φάνηκε ξεκάθαρα αυτό και στο ματς της Παρασκευής, που δεν υπήρχε δημιουργία, δεν υπήρχαν διδύσεις από τα άκρα και γενικότερα έτσι ένα στυλ παιχνίδι που μπορεί να δώσει και περισσότερα επιθετικά πράγματα. Αυτό έδινα βοήθειες κυρίως στα μπακ, με τα ανεβάσματα Μπακάκη και Τσιμίκα. Αλλά πόσο να ανέβουν και να κατέβουν τις γραμμές και αυτοί οι δύο. Θέλει δηλαδή να έχεις τους κατάλληλους παίκτες, τις κατάλληλες θέσεις. Οι πειραματισμοί σου βγαίνουν πολλές φορές, αλλά όταν δεν σου βγουν, τότε γίνουν τα προβλήματα και μπορεί να δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Mm-hmm. Ναι. Στη συνέχεια. Θα δούμε αύριο. Τι θα περιμένουμε. Αύριο τα νεότερα. Μακάρι να φάει το σερί, να κερδίσουμε και να έχουμε μια καλή θέση στον όμιλο για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορεί να διεκδικηθεί από την Εθνική για το γύρο 2020. Ναι. Από εκεί και πέρα, Τάσο, από πλευράς Αθήνας, μιας και τα είσαι στο ρεπορτάζ εκεί από κοντά και στην εφημερίδα τη Live Sport, τι έχουμε από τις ομάδες? Χθες είχαμε αυτό το διαδικτυακό, την ανταλλαγή κειμένων από, που ξεκίνησε ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΠΑΕΑΚ ο Ανδρέας Δημάτος με το μακροσκελές κείμενο που έγραψε σχετικά με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί από την Παρασκευή. Είχαμε απάντηση από τον υπεύθυνο επικοινωνίας ΠΑΕΑΚ, τον Κυριάκο Κυριάκο. Αλλά εντάξει, δεν δόθηκε συνέχεια. Δεν δόθηκε στη συνέχεια, ούτε εμείς θα δώσουμε πολύ βάρος σε αυτές τις αντεκλήσεις δύο ανθρώπων που εκπροσωπούν τις δύο ομάδες. Εδώ και αρκετό καιρό, το τελευταίο διάστημα, οι δύο άνθρωποι λόγω και της κόντρας της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, το τελευταίο διάστημα με τις δύο ομάδες να κοντράβεται και στο κύπελλο αλλά και στο πρωτάθλημα, έχουν έρθει πολλές φορές αντεκλήσεις. Υπάρχει το θέμα με την τιμωρία της ΑΕΚ, όπου το πρωτοβάθμιο της Super League επέβαλε μείον 3 βαθμούς και 2 αγώνες και κλεισμένο των θυρών. Η ΑΕΚ είναι σε διαδικασία έσασκηση έφεση, θωρακίζεται νομικά αυτές τις μέρες για να υποστηρίξει την γραμμή της για την αθώωσή της, όπως λένε στην ΠΑΕ. Έχουν να δείξουν παραδείγματα τις προηγούμενες αγωνιστικές για να υποστηρίξουν το άλογο της περίπτωσης της τιμωρίας της ΑΕΚ. Θα φανεί αυτό τις επόμενες ημέρες. Να κλείσουμε αυτό το θέμα. Πότε περιμένουμε απόφαση? Εντός της εβδομάδας σίγουρα θα βγει και να πούμε πως πλέον δεν κρίνεται η έφεση σε τρίτο βαθμό. Έχουμε μόνο δεύτερο βάθμιο. Σημαντικό. Οπότε να τελειώνουμε και γρήγορα, γιατί πέρσι είδαμε όλοι ότι μια απόφαση άρχισε 1-1,5 μήνα για να βγει. Οπότε έτσι, αυτό να έχει τελεσιδικής υπόθεση πριν ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα, να ξέρουμε αυτό, και πώς την βαθμολογία. Μην έχουμε τα περσινά. Σίγουρα. Όχι. Αυτό σίγουρα θα επιτευχθεί. Οπότε θα περιμένουμε. Να πούμε πως η ΑΕΚ την Παρασκευή έδωσε τον εξαναβολής αγώνα πρώτης αγωνιστικής του ομίλου του κυπέλου, όπου μετέχει με τη Λαμία στο γήπεδο της Καλλιθέας, λόγω του ότι η Εθνική έπαιζε στο ΆΚΑ, πήρε τη σχετική άδεια από την UEFA, που επέτρεψε για τους αγώνες που δεν το βλέπουμε συχνά, είναι η αλήθεια. Η ΑΕΚ που αγωνίστηκε αγνώριστη με τις πολλές απουσίες και των τραυματισμών και των παιδιών που ήταν στην εθνική ομάδα, κατάφερε και νίκησε με ανατροπή, έμεινε πίσω στο σκορ, μπήκε ο Μπογιέ ως αλλαγή, όπου εκεί πέρα στέκονται στην ΑΕΚ ότι έχουν ξεχάσει τα πάντα στο παιχνίδι, ακόμα και το φάουλ του Ροντρίγο Γκάλο στο 87 που έδωσε τη νίκη, έτσι μια ωραία εκτέλεση. Το σημαντικό είναι ότι επέστρεψε ο Μπογιέ και ανεβάζει ο Ρένα και περισσότερο τους αγωνιστικούς του ρυθμούς. Η ΑΕΚ, να πούμε πως έκλεισε την παραπροηγούμενη εβδομάδα μια σειρά αγώνων με Μπενφίκα και Ολυμπιακό, όπου κατάφερε και πήρε ένα βαθμό Ολυμπιακό, κατάφερε και έκλεψε τις εντυπώσεις με την Μπενφίκα, όπου δεν κατάφερε να πάρει την νίκη, αλλά παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική με την ομάδα της Πορτογαλίας. Ο επόμενος αγώνας για την ΑΕΚ είναι με τον Απόλλωνα Σμύρνης το Σάββατο και θα υποδεχθεί την Τρίτη στις 8 η ώρα την Μπάγερ Μονάχου για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Ναι. Επιστρέφουν τα δύσκολα για την ομάδα του Μαρίνου Ζουνίδη. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Ο Μάνταλος, ο Πόνσε, ο Λόπες, ο οποίος θα τεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, καθώς έχει υποβληθεί σε εγχείρηση μηνίσκου. Και περιμένουν από εβδομάδα να επιστρέψουν στις προπονήσεις και να ετοιμαστεί η ομάδα για τον αγώνα με τον Απόλλων Σμύρνης. Αυτά για την ΑΕΚ. Από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό υπάρχει κάτι? Για Παναθηναϊκό το θέμα του Κουρμπέλη φανταζομαι είναι αυτό που ήταν στο επίκεντρο. Αυτό ανησυχεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, η οποία ομάδα του Παναθηναϊκού έδωσε και ένα φιλικό το Σάββατο με τον Ιακό, που αγωνίστηκαν 10 νέοι από τη μικρή ομάδα, δεν έπαιξαν πολύ βασικοί, μόνο
ο Μακέντα που αγωνίστηκε ως επιθετικός και ο Συφνέος, τον γκολ πέτυχε τον νεοτεπίδικο Τζαβίδας. Να πούμε πως θα είναι έτοιμος, υποστηρίζουν στην ομάδα για την Τούμπα, για το πρώτο ντέρμπι της ομάδας, ο Κουρμπέλης. Ωστόσο θα λείψει σίγουρα από αυτό με τον Πανιόνιο το Σάββατο στο ΆΚΑ. Και κυρίως τα πράγματα στον Παναθηναϊκό στρέφονται στα διοικητικά, εκεί όπου ναι μεν η ΠΑΕΤΑ βρήκε με τον Αριστέχνη, αλλά περιμένουν όλοι τον Παϊρόζ, ο οποίος από μέρα σε μέρα, όπως όλα δείχνουν, θα βάλει τα λεφτά. Άλλη αλλά τα λεφτά υπόθεση δεν, και αυτή, έτσι, ναι, που έχει τραβήξει πάρα πολύ καιρό. Έχει τραβήξει πολύ καιρό, απλά διαφέρει με τις υπόλοιπες, διότι έχει εμφανιστεί τόσο στα γραφεία, τόσο στο γήπεδο, έχει μιλήσει με τον κύριο Αλαφούζο, έχουν πέσει τα χαρτιά στο τραπέζι, υπάρχουν υπογραφές συμφωνίες και μένει να φανεί τώρα αν θα αποδεχθεί Λαγός ή όντως υπαρκτός για το ενδιαφέρον του το Παναθηναϊκό. Να κλείσουμε τον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό που προετοιμάζει τον αγώνα με τον Όφη, έχοντας κλείσει για αυτή μια περίοδο με δύσκολα παιχνιδιά με ΠΑΟΚ, Μίλαν και ΑΕΚ. Ενώ να σε διακόψω λίγο, πάρουν... Τάσο, γιατί μόλις το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε και νωρίτερα, Πολωνία-Ιταλία έχει βάλει γκολ στο 92ο λεπτό, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων Ιταλία, με τον Μπιράγκη σκορ. Κάνει το 0-1 και όπως φαίνεται παίρνει και το διπλό δευτερόλεπτα μένουν για το τελευταίο σφύριγμα εκεί. Για Ολυμπιακό ξεκίνησες να λες. Ναι, έκλεισε έτσι μια δύσκολη περίοδο τον Ολυμπιακό. Κατάφερε και έκανε μια καλή παρουσία στον αγώνα με την ΑΕΚ την προηγούμενη Κυριακή. Πήρε το βαθμό της Ισοπαλίας. Έχουν αφήσει πίσω τα τρία παιχνίδια αυτά στον Ολυμπιακό και κοιτάνε τη συνέχεια που το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι σημαντικό, δεν είναι μια δύσκολη έδρα, παρά που πέρασε ένα εύκολο ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, θα υπάρχει μια σοβαρότητα από πλευράς Ολυμπιακού. Να πούμε πως στέκονται σε δύο πράγματα, στον Τσιμίκα και στον Καμαρά. Ο Τσιμίκας έκανε καλή εμφάνιση και τρίμουν στα χέρια του γι' αυτό για τον Ολυμπιακό. Ο Μάρτινς βοήθησε αρκετά τον νεαρό Έλληνα να διακριθεί και να κερδίσει την κλίση του Μιχαήλ Σκίμπε. Αλλά τις εντυπώσεις ακόμα περισσότερο και ο Καμαρά, ο οποίος κλήθηκε να αγωνιστεί με την Εθνική Γουινέα, είναι βασικός, θα παραμείνει βασικός και το σημείο εκείνο που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι πως έπαιξε ως εσωτερικός χαφ και είχε δίπλα του τον Ναμπί Κεϊτά της Λίβερπουλ, ο οποίος απεκτήθηκε από τη Λίβερπουλ από τη Λειψία έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ. Και από την άλλη την πλευρά είχε τον Αμαντού Διαβαρά της Νάπολη, ο οποίος αποτύχει από την Πολώνια έναντι 15 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια τριπλέτα η οποία έχει ποιότητα. Ο Καμαρά κερδίζει έχοντας αυτούς τους δύο συμπαίκτες. Και στον Ολυμπιακό βλέπουν ένα μεγάλο κεφάλαιο και οικονομικό αλλά και αγωνιστικό για το μέλλον. Μπορούν να κερδίσουν πάρα πολλά, όπως και κερδίζουν. Ο Καμαρά είναι ανεβασμένος. Ο Νάτχο είναι έτοιμος από ένα πρόβλημα που είχε αντιμετωπίσει. Νάτχο έπαιξε και όλα στο μάτς που ολοκληρώθηκε αυτό πριν από δευτερόλεπτα. Μάλλον όχι, καθυστέρησε ακόμα το τελευταίο σφύριγμα. Μένει Ισραήλ Βανέα 2-0, βασικός και σε όλο το μάτς δεν αντικαταστάθηκε. Εκεί όπου έπαιξαν και οι δύο παίκτες του Άρη, ο Μαύρα και ο Μπάσα. Ο Μπάσα βγήκε στο ημίχρονο ως αλλαγή. Πολύ σωστά και αυτός δείχνει καλή κατάσταση. Θα είναι έτοιμος για τον αγώνα με τον Όφη. Το Ρωσίδης είναι το μοναδικό πρόβλημα. Καθώς κάνει ατομικό πρόγραμμα γιατί έχει ενοχλήσει στο γόνατο. Ο Γκιλιέρμε, ο οποίος έκανε τη διευκρίνηση, δεν είναι Γκιλιέρμε, είναι Γκιλιέρμε. Μάλιστα. Και διαβάζετε λάματα το τέτοιο, έκανε αυτή τη διευκρίνηση. Γιατί πολλά είναι τα θέματα με τα ονόματα των ξένων ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα. Οπότε ο Ολυμπιακός κοιτάει το επόμενο παιχνίδι με τον Όφη, έχοντας όλους τους ποδοσφαιριστές σχεδόν στη διάθεση του Μάρτινς. Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ωραία, ωραία. Να σου ευχαριστήσω, Τάσο. Καλό σου βράδυ και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και για Εθνική και για τους Τρεις Αθήνας. Να δούμε έτσι τι κινείται στην επικαιρότητα τώρα που υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος. Θα πάμε σε ένα ακόμη break. Θα επιστρέψουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4 και στο Post Game. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να μπαίνετε στην κλήρωση στο διαγωνισμό μας για το τραπέζι αξίας 20 ευρώ που κληρώνει το ψωμπολίο Best of στο χορηγό της εκπομπής. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54526 και αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση. Λίγο πριν τις 12 εκεί κοντά θα ανακοινώσουμε και τον νικητή του διαγωνισμού. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Post Game στο Λίμπερο 107,4 μετά το σύντομο διάλειμμα και διαφημίσεις. Να δώσουμε και τα τελικά αποτελέσματα από τα μάτς που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο για το UEFA Nations League. Πολωνία-Ιταλία 0-1 με τον γκολ στις καθυστερήσεις του Μπιράγκη. Στο 92 Ιταλία απέδρασαν από την Πολωνία. Το διπλό Ισραήλ-Αλβανία 2-0. Θυμίζω, ο Μαυράη έπαιξε όλο το 90 λεπτό, ο κεντρικός αμυντικός του Άρη. Ο Μπάσα σε ένα ρόλο δεξιού
back half στο 3-5-2 των Αλβανών. Αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, έπαιξε για 45 λεπτά. Και στο άλλο μάτς της βραδιάς, Λιθουανία Μαυροβούνιο 1-4. Και να ρίξουμε και μια συνοπτική ματιά έτσι, στο πανόραμα της σημερινής ημέρας, στην αγωνιστική δράση που υπήρχε στο UEFA Nations League. Να δούμε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα. Είχαμε λοιπόν Πολωνία-Ιταλία 0-1, Ρωσία-Τουρκία 2-0, Ρουμανία-Σερβία 0-0, Ισραήλ-Αλβανία 2-0, Λιθουανία-Μαυροβούνιο 1-4, Αζερμπαϊτζάν-Μάλτα 1-1, Νησιά-Φερόε-Κόσοβο 1-1. Και αύριο για την τέταρτη αγωνιστική της νεοσύστατης αυτής διοργάνωσης της UEFA, στις 10 παρατέταρτο θα έχουμε Ισλανδία-Ελβετία και Ισπανία-Αγγλία. Είναι το μάτς της βραδιάς στο Ισπανία-Αγγλία, αν μη τι άλλο. Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα εκεί για όσους επιλέξουν να δουν κάποιο παιχνίδι από το UEFA Nations League. Αναφίβολα νομίζω είναι αυτό που ξεχωρίζει το Ισπανία-Αγγλία. Στις 10 παρατέταρτο επίσης Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Βόρεια Ιρλανδία. Στις 10 παρατέταρτο και το μάτς της εθνικής μας ομάδας με τη Φινλανδία στο Τάμπερε εκτός έδρας. Σε ένα μάτς κομβικό για την πρωτιά στον όμιλο, στον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας, της League C, στην οποία βρίσκεται η Γαλανόλευκη. Την ίδια ώρα το άλλο μάτς του ομίλου. Εστονία-Ουγγαρία. Θυμίζω, Φιλανδία έχει 9 βαθμούς, η Ελλάδα 6, η Ουγγαρία 3 και η Εστονία χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση, του ομίλου. 10 παρατέταρτο επίσης Λουξεμβούργο, Σαν Μαρίνο και την ίδια ώρα Λευκορωσία-Μολδαβία για την τέταρτη κατηγορία της διοργάνωσης αυτά τα παιχνίδια. Την Τρίτη ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική του Nations League και κλείνει αυτή η παρένθεση της διακοπής των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Για να επιστρέψουμε σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς, να επιστρέψουμε στην πολυπόθετη αγωνιστική δράση πάνω που είχαν ανάψει τα αίματα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και αρχίσει να φουντώνει έτσι η δράση. Είχαμε και Champions League και Europa League και όλα τα καλά. Υπήρχε αυτή η διακοπή, αυτή η παρένθεση. Κλείνει όμως από την Τρίτη και έπειτα και επιστρέφουμε στα πιο σπουδαία. Να δούμε και τα μάτς που υπάρχουν το βράδυ της Τρίτης. Για όσους θέλετε να παρακολουθήσετε έτσι πιο χαλαρά εθνικές ομάδες, έχει ωραίο μάτς στις 10 παρατέταρτο Γαλλία-Γερμανία. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές απέναντι στους πρώην παγκόσμιους πρωταθλητές που απέτυχαν πανταγωδό στο Μουντιάλ της Ρωσίας και συνεχίζουν να έχουν πολύ κακή εικόνα, έχοντας μόλις ένα βαθμό σε τρία παιχνίδια μέχρι στιγμής στη νέα αυτή διοργάνωση. Χθες ιτήθηκαν με 3-0 στην Ολλανδία από τους Οράνιε, τον νεανικό σύνολο της Ολλανδίας εκεί στην Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα στο Άμστερνταμ. Διέλυσε τους Γερμανούς με το 3-0. Το βράδυ της Τρίτης επίσης θα έχουμε στις 10 παρατέταρτο Ουκρανία-Τσεχία, ωραίο ματσάκι. Ιρλανδία-Ουαλία, Σλοβενία-Κύπρος, Νορβηγία-Βουλγαρία. Στις 5 το απόγευμα Καζακστάν-Ανδόρα, στις 7 Αρμενία-Σκόπια, στις 10 παρατέταρτο Λετωνία-Γεωργία και Γιβραλτάρ-Λίχτενστάιν. Επίσης 10 παρατέταρτο το Γιβραλτάρ που χθες το βράδυ πήρε την πρώτη νίκη της ιστορίας του σε επίσημο παιχνίδι από τότε που έχει γίνει μέλος της FIFA και συμμετέχει σε επίσημη διοργανώση. Μετά από 22 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, κατάφερε να πάρει πρώτη νίκη με διπλό μάλιστα εκτός έδρας νίκη στην έδρα της Αρμενίας με το 0-1 χθες βράδυ. Βλέπω τώρα έχει επανάληψη στο συνδρομητικό το Ρωσία-Τουρκία που έληξε 2-0 σήμερα για τον Nations League και βλέπω το γήπεδο ήταν κατάμεστο πραγματικά και πολλοί κόσμος έτσι ατμόσφαιρα πραγματικού επίσημου ντέρμπι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Οι Ρώσοι που φαίνεται ότι έκαναν βήματα μπροστά με τη διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου στη χώρα του το καλοκαίρι. Γενικότερα άλλαξαν πολλά πράγματα γύρω από το ποδόσφαιρό τους. Τα λέγανε και οι συνάδελφοι που είχαν έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη για το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ το καλοκαίρι. Το πόσο αυτό η διεξαγωγή του Μουντιάλ εκεί άλλαξε το ποδόσφαιρό τους σε πολλούς τομείς και για το πόσο αντιλαμβάνει το κόσμο, το πόσο θα γεμίζουν τα γήπεδα από εδώ και πέρα για τις ομάδες. Είχε τεράστια επιρροή συνολικά ως προς την θετική πλευρά φυσικά. Και μόνο καλά πράγματα είχε να δώσει και θα δίνει από εδώ και πέρα και στο μέλλον. Έτσι, πολύ σημαντικό από τέτοιες διοργανώσεις να κρατούν πράγματα ποδοσφαιρικά οι χώρες και να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται σε βασικούς τομείς. Είδαμε νωρίτερα τα νέα του ΠΑΟΚ, είδαμε για Εθνική, για τους τρεις της Αθήνας. Για Άρη θα έχουμε μετά μεσονύχτιο Νίκο Παπαδόπουλο μετά τις 12 για να μας δώσει και από εκεί τελευταία νέα, το ρεπορτάζ που υπάρχει ό,τι υπάρχει, γιατί υπάρχει μια γενικότερη ησυχία στα ρεπορτάζ των ομάδων. Αλλά να δούμε και εκεί τι συμβαίνει έτσι πριν ξεκινήσει από αύριο η εβδομάδα του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Αναφέραμε νωρίτερα για την παρουσία των δύο Αλβανών διεθνών του Μπάσα και του Μαυράη στο παιχνίδι με το Ισραήλ, στην ήττα της Αλβανίας με 2-0 στο Ισραήλ. Ο Νάτχο έπαιξε, ο παίκτης Ολυμπιακού για τους Ισραηλινούς. Ο Μπάσα για ένα ημίχρονο, ο Μαυράη σε όλο το 90 λεπτό. Να κάνουμε και μια αναφορά όμως και στα του Ηρακλή, όπου σήμερα και εκεί υπήρχε ρεπό και εκεί ησυχία. Ήταν χθες το φιλικό με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο Καφτατζόγλιο.
το ισόπαλο 1-1 με γκολ του Κλέιτον στο 1. Ο Ηρακλής προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό στο 62 σοφάρι ο Μάτζιος. Ο Ηρακλής πλέον αυτή την εβδομάδα συνεχίζει την προετοιμασία του. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου, το επόμενο δηλαδή, το ερχόμενο Σάββατο, η πρόβα Τζενεράλε στις 7 το απόγευμα στη Δράμα. Στο φιλικό με την Δόξα Δράμας. Δυνατό φιλικό τεστ απέναντι στην Δόξα Δράμας που και αυτή έχει δημιουργήσει μια ομάδα, ένα σύνολο αρκετά, με αρκετά μεγάλες προσδοκίες, με το Στάικο Βεργέτη εκεί στον πάγκο, για να πρωταγωνιστήσει με στόχο να διεκδικήσει την άνοδό της στην Super League. Οπότε αυτό το δυνατό φιλικό κρατσέ στην πρόβα Τζενεράλε θα έχει ενδιαφέρον για τον Ηρακλή, για να δει και πώς θα παρουσιαστεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος που θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα στις 27-28 Οκτωβρίου στο πρωτάθλημα της Football League. Σήμερα κυκλοφόρησε στα social media του Γυρεού και το τέταρτο σποτάκι, το τέταρτο βίντεο για την καμπάνια αυτή με τους καναπέδες και τα εισιτήρια διαρκείας, όπου οι φίλοι του Ηρακλή μπορούν να πηγαίνουν καναπέδες στη Μίκρα, θα πάνε για καλό σκοπό, για κοινωνικό έργο σε μια καμπάνια με την οποία συνεργάζεται ο Ηρακλής με το Πέτο Ελλάς, και να παραλαμβάνουν ένα εισιτήριο διαρκείας. Συνεχίζεται αυτή η καμπάνια, συνεχίζονται και τα ωραία βιντεάκια και τα ωραία σποτάκια. Όσοι δεν το είδατε, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στα social media του Κιάνο Λεύκο, να βρείτε αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα, να το δείτε και αυτό. Έτσι, ωραίο, έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον και γενικότερα ο Ηρακλής έχει ενεργοποιηθεί αρκετά στον τομέα της επικοινωνίας, στον τομέα των social media. Δείχνει να μπαίνει σε μια κανονικότητα για την επιστροφή του σιγά σιγά. Και αν καταφέρει να επιστρέψει κιόλας στην Super League, νομίζω έχουν πολλά ακόμη να περιμένουν και οι φίλοι του Γυραιού. Να ρίξουμε μια ματιά και στα του μπάσκετ, εκεί όπου σήμερα είχαμε την δυσάρεστη είδηση για το θάνατο, τον ευθύνη θάνατο του Γενικού Γραμματέα της FIBA, του Patrick Bauman, σε ηλικία μόλις 51 ετών. Υπήρχαν συλληπιτήρες ανακοινώσεις και από Καϊάρης και από ΚΑΕΠΑΟΚ, και δύο ομάδες της Αλονίκης, οι οποίες δεν τα κατάφεραν χθες Σάββατο στα ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ έχασε από την ΑΕΚ με 91-71, ο Άρης έχασε από τον Παναθηναϊκό εντός έδρας στο Αλεξάνδριο με 70-84. Είχαν και δύο βέβαια κάποια παράπονα για τη διαιτησία. Πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν εντός της εβδομάδας. Ο Άρης, θυμίζουμε, θα αντιμετωπίσει την Κατάγια στις 17 του μηνός και ώρα 7, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτη Χριστόδων έχουμε 17. Ναι. Την Πέμπτη λοιπόν, 17 του μηνός και 7, θα υποδεχτεί στο Αλεξάνδριο την Κατάγια για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του FIBA Europe Cup, της διοργάνωσης αυτής της FIBA, στην οποία θα συμμετάσχουν φέτος οι Κιτρινόμαυροι μετά τον αποκλεισμό στα προκριματικά του Basketball Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Βόνη το βράδυ της Τρίτης στις 7.30 στο ΠΑΟΚ Sports Arena για την δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League, εκεί όπου ξεκίνησε με ήττα η ομάδα του Ηλία Παθεοδωρού. Έχασε την έδρα της Βενέτσιας, ένα δύσκολο παιχνίδι. Έκανε και τη δεύτερη σερή ήττα για το πρωτάθλημα αυτή κόντρα στην ΑΕΚ. Θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να πάρει και την πρώτη νίκη στο δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι της για φέτος εντός έδρας στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Βέβαια οι απουσίες συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους ασπρόμαυρους. Ο Τζαμάλ Τζόουνς δεν θα συμμετάσχει ούτε σε αυτό το παιχνίδι, θα είναι εκτός, ενώ λίγες πιθανότητες συμμετοχής έχει και ο Ντάριους Γκάρετ, ο οποίος και αυτός είχε πρόβλημα τραυματισμού πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αύριο θα κριθεί η περίπτωσή του, έχει κάποιες πιθανότητες να συμμετέχει, αλλά αυτό φαντάζει αρκετά δύσκολο. Ο Φιλ Γκόσβα συμμετείχε κανονικά στη σημερινή προπόνηση και ο 34χρονος Αμερικανός, εκτός απρόπτου, θα επιστρέψει λογικά στην αγωνιστική δράση. Αρχίζει γενομένης από αυτό το παιχνίδι κόντρα στη Βόνη, θα πάρει χρόνο συμμετοχής ξανά για να ενσωματωθεί σιγά σιγά μετά από αυτόν τον ένα μήνα περίπου απουσίας του λόγω του τραυματισμού που αντιμετώπισε. Τα εισιτήρια για τον αγώνα στο Παλατάκι έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Ξεκινούν από 10 ευρώ οι τιμές, γενική είσοδο σε όλα τα διαζώματα του γηπέδου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στο site της ΚΑΕΠΑΟΚ. Να δούμε αν αυτή τη φορά το Παλατάκι θα έχει ίσως λίγο περισσότερο κόσμο στο πρώτο φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι. Φαίνεται σε μια καλή ομάδα, η Βόνη που συνεχίζει ITT εν ώψη του αγώνα με τον Δικέφαλο στο γερμανικό πρωτάθλημα. Πήρε άλλη μια νίκη και είναι ITT στις πρώτες αγωνιστικές. Έχει ξεκινήσει με 3-3. Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη για φέτος. Αύριο παραμονή της ημέρας του αγώνα θα
γίνει και καθιερωμένη Media Day. Θα υπάρχουν δηλώσεις εκεί στο Παλατάκι, ανοιχτή προπόνηση για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Γενικότερα αυτό όλο το σκηνικό που στείνεται πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με προπονητές, παίκτες να μιλούν για την προετοιμασία του αγώνα. Θα έρθουν και οι Γερμανοί φυσικά να προπονηθούν, να κάνουν και αυτοί έτσι, το μεσημέρι αύξηση τους αναμένεται. Θα προπονηθεί στις 7 το απόγευμα στο Παλατάκι, 3:30 θυμίζω το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, και ενώ έχουμε ξεπεράσει τις 12 εδώ και ένα λεπτάκι, θα πάμε σιγά σιγά σε ακόμη ένα break για να επιστρέψουμε με Νίκο Παπαδόπουλο και με ό,τι συμβαίνει στις τάξεις του Άρη πριν ξεκινήσει η εβδομάδα του ντέρμπι. Ουσιαστικά καλό ξημέρωμα Δευτέρα, μπορούμε να πούμε από εδώ και πέρα, για να μπούμε σιγά σιγά σε αυτή την εβδομάδα που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε στο post game. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Post game, μπαίνουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής για απόψε. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιός στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τη μία εδώ στο Λίμπερο 107,4. Βράδυ Κυριακής, ξημέρωμα Δευτέρας. Χαλαρά είμαστε, δεν υπήρχε αγωνιστική δράση πέρα από το Nations League σήμερα. Αύριο έχει εθνική ομάδα. Εντάξει, αυτό που αναμένεται είναι το ντέρμπι της πόλης. Το είπαμε, το ξαναείπαμε. Αυτή η εβδομάδα θα έχει έτσι, όλο το ενδιαφέρον στραμμένο εκεί. Να δούμε και ποιοι θα είναι οι ξένοι διαιτητές που θα οριστούν για να διευθύνουν το παιχνίδι. Και γενικότερα την προετοιμασία των ομάδων. Το πώς θα επιστρέψουν και οι διεθνείς τους. Θα αρχίσουν να δουλεύουν στο τακτικό κομμάτι του ντέρμπι. Και όλα τα γύρω-γύρω που θα υπάρχουν πριν από αυτό το παιχνίδι. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για το διαγωνισμό μας, να μπείτε στην κλήρωση για ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητοπολείο Μπέστο Ψητό, στο χορηγό της εκπομπής. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54526 και οποιοδήποτε άλλο σχόλιο θέλετε να κάνετε για οποιοδήποτε θέμα της αθλητικής επικαιρότητας και όχι μόνο. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε παρέα και με το μήνυμά σας, θυμίζω FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54526, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητοπολείο Μπέστο Ψητό, Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη. Τον νικητή θα τον ανακοινώσουμε. Θα μας το δώσει ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα είναι σε περίπου 10 λεπτά στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει και τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Άρη. Ό,τι υπάρχει, γιατί ησυχία υπάρχει και στους κιτρινόμαυρους. Ρεπό σήμερα για την ομάδα. Θα μας τα πει αναλυτικά και ο Νίκος συνέχεια για το πώς θα προετοιμαστούν αυτήν την εβδομάδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Λέγαμε νωρίτερα και με την Αγάπη Γαβριλίδου για το αφιέρωμα ισπανικής ιστοσελίδας στις 11 ομάδες που παραμένουν αίτητες στα χώρια πρωταθλήματά τους και έχουν το απόλυτο νικόν. Και μία εξ αυτών είναι και ο ΠΑΟΚ. Και συμπεριλήφθηκε φυσικά στο συγκεκριμένο αφιέρωμα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιες είναι αυτές και τι ρεκόρ έχουν. Η Σάλτσμπουργκ έχει το καλύτερο ρεκόρ και είναι πρώτη σχετική λίστα, καθώς έχει 10 στις 10 νίκες στην Αυστρία. Στις 10 πρώτες αγωνιστικές έχει το απόλυτο 10 στα 10. Η Paris Saint-Germain στη Γαλλία έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Η Paris Saint-Germain βέβαια των πολλών αστέρων, του Neymar, του Mbappé και πολλών ακόμη παικτών πολύ υψηλού επίπεδου. Η Paris Saint-Germain του Buffon από φέτος. Η ομάδα του Thomas Tuchel που είναι στην κορυφή του γαλλικού πρωταθλήματος με 9 στα 9 έχει ξεκινήσει με το απόλυτο νικόν. Η Juventus στην Ιταλία με τον Cristiano Ronaldo στη σύνδεσή της έχει ξεκινήσει με το 8 στα 8 στην Ιταλία. Επίσης εντυπωσιακό και είναι ρεκόρ, νομίζω είχε πάρα πολλά χρόνια να το κάνει αυτό η κυρία στο Ιταλικό ποδόσφαιρο. Οπότε έχει και αυτό την αξία του. Η PSV Eindhoven στην Ολλανδία επίσης 8 στα 8. Ο ΠΑΟΚ έχει το 6 στα 6 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια το παράδοξο με τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει 18 βαθμούς. Έχει 16 καθώς ξεκίνησε με μείον 2 λόγω της ποινής του για τα περσινά. Στην Κύπρο ΑΕΛ Λεμεσού 5 στα 5. Ο Απόλλων Λεμεσού 4 στα 4 έχει ένα μάτς λιγότερο, αλλά διατηρεί το απόλυτο νικόν με 4 νίκες σε ισάριθμα μάτς. Lincoln Reds έχουν 4-4 νίκες επίσης. Η Τρέφι Όρη 3 νίκες, η Φολγκόρε 3 νίκες, η Πεναρόσα 3 νίκες. Αυτές είναι οι ομάδες που συμπληρώνουν αυτή την εντεκάδα των συλλόγων που έχουν ξεκινήσει με το απόλυτο νικόν στα πρωταθλήματα των χωρών τους και παραμένουν φυσικά αλόβητες χωρίς να έχουν χάσει ούτε έναν βαθμό. Τα εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ είχαν αρχίσει να φεύγουν από την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκίνησε η διάθεσή τους. Λίγα τα εναπομείναντα. Φυσικά το sold out νομίζω θεωρείται δεδομένο, ειδικά στη τάξη του φίλου του Άρη, ότι θα γίνει. Ήδη έχουν εξαντληθεί εισιτήρια σε αρκετές θύρες του γηπέδου. Θα μας τα πει και ο Νίκος συνέχεια πιο αναλυτικά και συγκεκριμένα. Πάντως το Glens Βικελίδης την επόμενη Κυριακή στις 7 θα είναι κατάμεστο και
την άλλη Κυριακή, σε μια εβδομάδα δηλαδή ακριβώς, τέτοια ώρα θα είμαστε εδώ στο post-game. Θα έχουμε πολύ ψωμί για συζήτηση, θα έχουμε το αποτέλεσμα φυσικά του ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ, το τι θα έχει γίνει και σαφώς υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τις δικές σας απόψεις για το πώς θα έχετε το ντέρμπι. Αλλά επαναλαμβάνω και όλη αυτή η εβδομάδα θα είναι ωραία εβδομάδα, έτσι που είχε χρόνια να τη ζήσει η πόλη, η Θεσσαλονίκη, την προετοιμασία, την προσμονή, όλη αυτή που υπάρχει πριν από ένα τέτοιο παιχνίδι, πριν από ένα τέτοιο ντέρμπι και στις ομάδες και στις τάξεις των φιλάθλων. Κακά τα ψέματα, είχε λείψει αυτή όλη η ατμόσφαιρα ενός τέτοιου παιχνιδιού από την πόλη της Θεσσαλονίκης και γι' αυτό και όλη την αναμένουμε με έτσι, μια προσμονή και ελπίζουμε να δούμε και καλό μάτς βέβαια, γιατί πολλές φορές όταν περιμένεις ένα παιχνίδι με τόσο μεγάλη αναμονή, τόσο ενδιαφέρον, στο τέλος προκύπτει σούπα το μάτς και μην δούμε κανένα 0-0 χωρίς φάεις, χωρίς θέαμα και αυτό θα είναι το χειρότερο. Αλλά εντάξει, όχι, έδειξαν και στο πρώτο μάτς που αναμετρήθηκαν αυτές τις δύο ομάδες στην πρεμιέρα του κυπέλλου στην Τούμπα ότι μπορούν να δώσουν πράγματα. Βέβαια, εντάξει, πολύ διαφορετικό μάτς εκείνο, άλλες εντεκάδες, άλλοι παίκτες, άλλο το κίνητρο. Τώρα νομίζω θα δούμε καλύτερα πράγματα και μεγαλύτερη μάχη έτσι, εντός αγωνιστικού χώρου. Πριν πάμε όμως στον Νίκο Παπαδόπουλο για να μας δώσει και τα τελευταία νέα του Άρη, να κάνουμε και την κλήρωση για να δώσουμε και τον νικητή για το διαγωνισμό που θα κερδίσει το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψηφοπολείο Μπες στο ψητό. Θα μου δώσεις Χρήστο ένα νούμερο από το 1 έως το 23. Το 9 λέει ο Χριστός, το νούμερο 9 για να δούμε. Μάλιστα, Σαββίδου Ειρήνη, φίλη ακροατρία και όχι φίλος ακροατής που κερδίζει το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψηφοπολείο Μπες στο ψητό. Θα επικοινωνήσει μαζί τη συγγραμματεία αύριο πρωί Δευτέρας για να ενημερωθεί και για το πότε μπορεί να πάει μέσα στην εβδομάδα με την παρέα της, με το αγόρι της ίσως να απολαύσει τα μπέργκερ, τις σαλάτες, οτιδήποτε άλλο θελήσει στο ψηφοπολείο Μπες στο ψητό, το χορηγό της εκπομπής Post Game. Και θα πάμε αμέσως σε Νίκο Παπαδόπουλο, μεταμεσονύχτιος Νίκος Παπαδόπουλος, τελευταίος και καλύτερος. Τι γίνεται Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα, Γιώργο. Καλημέρα, τώρα δεν ξέρω τι να πούμε, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, εβδομάδα ντέρμπι. Πλέον, ναι, και επίσημα ξεκινάει αυτή η εβδομάδα ντέρμπι που νομίζω ότι περίμενε όλη η Θεσσαλονίκη και θα δώσει και άλλο ενδιαφέρον στις επόμενες ημέρες στο παιχνίδι της επόμενης Κυριακής, γιατί μετά από μια εβδομάδα που είχαμε τα παιχνίδια της Εθνικής για το Nations League και, τη διακοπή με πολύ λίγη επικαιρότητα, με πολύ χαμηλούς ρυθμούς και στις δύο ομάδες, και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, πλέον από σήμερα ή από αύριο, όπως θέλει ο καθένας, μπαίνουμε σε αυτούς στους ρυθμούς αυτού του παιχνιδιού και κυρίως μπαίνουν οι δύο ομάδες, έτσι, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, σε ένα μάτς που ο καθένας θέλει την νίκη βέβαια για διαφορετικούς λόγους, αλλά υπάρχει διαφορά σε σχέση με το παιχνίδι κυπέλλου, ότι πλέον δεν μιλάμε μόνο για το γόητρο, μιλάμε για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει την νίκη για να παραμείνει στην κορυφή, έναν Άρη ο οποίος θέλει την νίκη για να επιστρέψει στο δρόμο των επιτυχιών και να πλησιάσει την κορυφή και για δύο ομάδες που έχουν τα προβληματάκια τους με τραυματισμούς. Ναι. Από πλευράς ΠΑΟΚ είναι σίγουρα του Μαωρίσιο το μεγαλύτερο θέμα. Μαωρίσιο. Τώρα δεν ξέρω με το Βαρέλα τι θα γίνει, και από ό,τι διαβάζω θα προλάβει το Μάλλον το θα τεχνίδι. Προλάβει, ναι. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, μάλλον θα προλάβει. Κοίτα, η αυριανή μέρα στον Άρη έχει μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, γιατί η ομάδα επιστρέφει αρχικά στις προπονήσεις μετά το διήμερο ρεπό που έδωσε ο Ερέρα το Σαββατοκύριακο. Και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν είτε για να φύγουν στην κοντινή Κωνσταντινούπολη, είτε για να πάνε σε ιδιαίτερες πατρίδες, όσοι υπήρχαν βέβαια και εκείνοι που μείνανε στην Θεσσαλονίκη. Από αύριο πλέον ο Ερέρα έχει στραμμένο το βλέμμα του εκεί, στο ιατρικό δελτίο της ομάδας, γιατί τις προηγούμενες μέρες κλήθηκε να δουλέψει με συγκεκριμένες απουσίες, όπως για παράδειγμα του Κουέστα, ο οποίος έχει αυτό το πρόβλημα με το κάταγμα στο μικρό δάχτυλο του χεριού, με το Βέλεφ που ήταν στην Ισπανία και πραγματοποιούσε εκεί την αποθεραπεία του, με τον Βαλεριάνο που και αυτός ήταν άτυπος την περασμένη Τετάρτη με αυτή την κάκο στον έσω πλάγιο στο γονατό του, με τον Μαύρα και τον Μπάσε που έλειπαν με την Εθνική Αλβανίας. Και από αύριο περιμένει ο προπονητής του Άρη επιστροφές και κυρίως έχει στραμμένο το βλέμμα του στους τραυματίες. Ο Βέλεφ θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του, το Βαγγέλο τον Πανταζή. Νομίζω ότι αν όχι αύριο ο Ισπανός την Τρίτη, το αργότερο θα μπει στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τον τέρμι της Κυριακής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Κουέστα. Θα υποβληθεί αύριο σε μια κτηνογραφία για να φανεί η πορεία της αποθεραπείας του και αν έχει δέσει το δάχτυλο με το κάταγμα που υπέστη στη Νέα Σμύρνη. Και αναλόγως θα πράξουν και οι άνθρωποι του Άρη. Εντάξει, για τον Κουέστα πάντως θεωρώ ότι οι πιθανότητες για να παίξει είναι περισσότερες από το να μην παίξει. Mm-hmm. Και σαν έσχατη λύση
τοποθετηθεί και ένας ειδικός νάρθηκας στο δάχτυλο για να μπορέσει να είναι στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού. Όσον αφορά τον Βαλεριάνο, στάθηκε πάλι άτυχος με αυτή την κάκωση και θα περιμένουμε να δούμε και την δική του κατάσταση αύριο. Με τον Βαλεριάνο τα πράγματα νομίζω ότι είναι λίγο πολύ απλά. Αν μπει μέχρι την τρίτη στις προπονήσεις και προλάβει να προπονηθεί κανονικά με την ομάδα τις επόμενες ημέρες, θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ερέρα, ο οποίος τον περιμένει εδώ καιρό, είναι η αλήθεια. Τον 25χρονο μπακ, ο οποίος έχει χάσει και άλλες προπονήσεις στο προηγούμενο διάστημα, λόγω της φλάσης που είχε στον τετρακέφαλο. Αν δεν μπει μέχρι την τρίτη, τότε δυσκολεύει πολύ το έργο του Βαλεριάνου για να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και κατά τα άλλα υπάρχει ο Μαύρα και ο Μπάσα που επιστρέφουν από τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική. Είπαμε και νωρίτερα, ο ένας έπαιξε όλο το 90 λεπτό, ο Μαύρα, και ο Μπάσα 45 λεπτά σε ένα ρόλο δεξιού μπακ. Αυτόν είχε. Α, λίγο διαφορετικός. Κοίτα, ναι. Με το Μαύρα, επειδή έλειπε, από τη μία Ρέρα τον ήθελε την προηγούμενη εβδομάδα, από την άλλη δεν τον ήθελε. Τον ήθελε γιατί βλέπει ότι ακόμα χρειάζεται χρόνο για να βρει τα πατήματα του και να δέσει με την υπόλοιπη ομάδα. Αλλά από την άλλη γνωρίζει ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή θέλει παιχνίδια στα πόδια του. Άρα αυτά τα δύο παιχνίδια που έπαιξε με την Εθνική Αλβανίας νομίζω είναι το καλύτερο για τον 31χρονο κεντρικό αμυντικό. Που κι αυτός είναι υποψήφιος για την βασική εντεκάδα του Άρη την επόμενη Κυριακή. Ένα Σερέρα που πλέον από αύριο θα δώσει περισσότερη έμφαση στο τακτικό κομμάτι. Γιατί τις προηγούμενες μέρες τον είδαμε να ρίχνει το βάρος περισσότερο στη φυσική κατάσταση, προπονήσει με πολλή ένταση και αρκετή δουλειά για τους ποδοσφαιριστές που κάναν και περιορίες ορισμένες ημέρες στο Ρήσιο. Θα πέσει κάπως η ένταση από αύριες προπονήσεις, αλλά θα ανέβει όσον αφορά το τακτικό κομμάτι εν ώψη και του ντέρμπι, γιατί στην ουσία από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Άρη για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και μια εβδομάδα που θα έχει το τακτικό κομμάτι και μια προσπάθεια των Ερέρα να διορθώσει λίγο κάποια πράγματα όσον αφορά την εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο, γιατί έχει εντοπίσει στοιχεία τα οποία δεν του αρέσουν. Ήταν και αυτή η τελευταία γεύση που άφησε ήταν από τον Πανιόνιο, έτσι, ίσως οπότε... Ναι, και για να δεις πώς θα φέρνει μια μερικές φορές, Γιώργο, μετά την πρώτη ήττα του Άρη στο πρωτάθλημα αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Τώρα μετά την νέα ήττα της ομάδας έχει πάλι τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα. Όντως, ναι, όντως. Ναι, και περιμένουμε να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι αντίδραση θα βγάλει αυτή τη φορά ο Άρης. Το έκανε την προηγούμενη φορά μετά την ήττα του ΠΑΣ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα καταφέρει να βγάλει την ίδια και καλύτερη αντίδραση στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω τι προλαβαίνει να διορθώσει η Άρη, είναι η αλήθεια, μέσα επόμενες ημέρες. Εντάξει, 2-3 πράγματα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, όπως για παράδειγμα να δουλέψει με τέτοιο τρόπο ώστε η ομάδα να αρχίσει να γίνεται πιο γρήγορη όσον αφορά την προώθηση της μπάλας στην επίθεση, το επιθετικό transition που λέμε πολλές φορές. Έχει διαπιστώσει ότι ο Άρης είναι λίγο αργός και οι παίχτες, ορισμένοι παίχτες στη λήψη αποφάσεων, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να έχει το χρόνο και να οργανώνεται πίσω, να δουλέψει λίγο περισσότερο στο μισό του αντιπάλου και σε δημιουργία ευκαιριών, γιατί ο Άρης, το είδαμε και στο πρώτο ημίχρονο, στην Νέα Σμύρνη δυσκολεύεται πολύ να απειλήσει ουσιαστικά την αντίπαλη εστία. Και φυσικά, αν έχει να διαχειριστεί ένα γεμάτο ρόστερ, να το πω έτσι, ανάλογα και με τις επιστροφές που θα έχει, να κατασταλάσει και στις τελικές του επιλογές όσον αφορά την ενδεκάδα, με ποιες θα λέγαμε, αλλά και κάποια διλήμματα τα οποία υπάρχουν για τον προπονητή του Άρη, όχι μόνο όσον αφορά τα πρόσωπα, αλλά όσον αφορά και το σύστημα. Και το σύστημα που θα επιλέξει θα είναι αυτό που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τα πρόσωπα τα οποία θα χρησιμοποιήσει, κυρίως νομίζω στο χώρο του κέντρου έχει να κάνει. Αυτό θα παίξει με 3 ή με 2 δηλαδή και την επιθετική γραμμή της ομάδας. Ανάλογα δηλαδή θα δούμε ένα 4-2-3-1 ή ένα 4-3-3 από τον Και ξέρεις τώρα τι γίνεται, από τη μία έχει ναι μεν ο Ερέρα εικόνα του ΠΑΟΚ, έτσι, αλλά νομίζω θα είναι πολύ διαφορετικός ο ΠΑΟΚ που αντιμετώπισε στο ΜΑΤ Κυπέλλου σε σχέση με αυτό που θα έχει να περιμένει. Οπότε περισσότερο θα πάρει άλλα ματς του ΠΑΟΚ να δει, φαντάζομαι, ο Ερέρα. Ματς πρωταθλήματος, για παράδειγμα τα ντέρμπι με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, παρά το εκείνο το ματς που είδε ζωντανά στην Τούμπα. Κοίτα, ναι, τότε ήταν και μια πολύ διαφορετική δεκάδα από τον ΠΑΟΚ που είχε παρατάξει ο Λουτσέσκου σε εκείνο το μάτσο. Τώρα θα δούμε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έχει τον Πασχαλάκη στο τέρμα, θα έχει λογικά τον Βαρέλα στην άμυνα, θα έχει τον Μάτος από την αρχή. Δεν θα έχει βέβαια τον Μαωρίσιο και είναι μια σημαντική απουσία για τον ΠΑΟΚ και είναι έτσι μια θετική είδηση
όσον αφορά τον Άρη, γιατί ο Μωρίς το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θα έχει τον Μπρίγιοβιτς επίσης στην 11. Είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Σίγουρα, ναι. Όχι μόνο για τον Μπάουκ και για τον Άρη, γιατί και ο Άρης είχε κάνει κάποιες αλλαγές εκείνο το μάτς. Διαφορετικά το αντιμετώπισε τότε, διαφορετικά θα το αντιμετωπίσει τώρα, γιατί τότε ήταν ο φιλοξενούμενος, τώρα είναι ο γηπεδούχος. Και στον Άρη η φιλοσοφία του και αυτό το οποίο λένε δεν θα κοιτάξουμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, αλλά θα κοιτάξουμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου παιχνιδιού, γνωρίζοντας ότι μία νίκη δεν θα επαναφέρει μόνο την ομάδα στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, αλλά θα της δώσει και μια πολύ σημαντική ψυχολογική όθηση, γιατί ακολουθούν άλλα δύο δύσκολα παιχνίδια για τον Άρη, με την ΑΕΚ στο Άγα και με τον Ολυμπιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και εκεί να δούμε, έχει ενδιαφέρον, περιμένει και την, να τελεσιδικήσει η απόφαση για την υπόθεση ΑΕΚ, έτσι, για το αν οριστικά θα είναι και κλεισμένο το θυρών το παιχνίδι, αν και δεν νομίζω να αλλάξει αυτό, αν οι βαθμοί μόνο ανοίξει. Δεν νομίζω να αλλάξει. Ναι. Είναι αυτό που λες, ότι αν δηλαδή η ΑΕΚ δικαιωθεί στην έδεσή της, το πολύ πολύ να της πιστεύει το βαθμί που έχασε, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο λογικό. Εντάξει, και να παραμείνει τιμώρια της έδρας, και να παίξει ο Άρης σε ένα κεκλεισμένο το θερόν ΟΑΚΑ. Βέβαια, σε αυτό το ΟΑΚΑ, να σου πω την αλήθεια, είτε είναι κεκλεισμένο είτε έχει κόσμο, δεν νομίζω ότι κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, όντως, πολύ κρύο γήπεδο. Δεν σου λέω ότι δεν κάνει, ναι, είναι πολύ κρύο γήπεδο. Πραγματικά, και απορώ και ο Παναθηναϊκός πώς πήρε την απόφαση φέτος να πάει στο ΟΑΚΑ. Δεν ήταν απόφαση, ουσιαστικά, επειδή το παρακολουθούσα λίγο το θέμα. Ήταν ουσιαστικά η κόντρα του Γιαννακόπουλου με τον Αλαφούζο, τον ερασιτέχνη με το ΜΠΑΕ, και κάπως έτσι κατέληξε εκεί. Δεν ήταν επιλογή δηλαδή. Δεν γίνεται να πηγαίνεις και να χάνεις ένα τόσο κρύο γήπεδο όπως είναι το ΆΚΑ, που θέλει τουλάχιστον πάνω από 20-30.000 κόσμου για να αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι την παρουσία του κόσμου και την πίεση του κόσμου προς την αντίπαλη ομάδα. Αλλά εντάξει, έχουμε ακόμα καιρό για ακόμα αυτό το παιχνίδι. Άλλα τα σπουδαία που είναι μπροστά, ναι. Ναι. Προέχει αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τον Άρη, και επαναλαμβάνω, περιμένουμε αύριο τα σπουδαία από το ιατρικό δελτίο και από την κατάσταση των παικτών που την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εκτός λόγω τραυματισμού. Ναι, τώρα για τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί σε 4 θύρες, στην 3, στην 1. Στην 1, στην 3, στη 2 και στην 6. Έχουν μείνει κάποια πολύ λίγα στην 7 και έχουν μείνει και κάποια στην 9. Οπότε ολοταφώς είναι σοδά όταν είναι όσοι προλάβουν. Νομίζω ότι μέχρι την Τετάρτη θα υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση για το sold out. Τα εισιτήρια που είναι περίπου 9 μέρες στην διάθεση του κόσμου. Τα τελευταία 24 ώρα έγινε έτσι το μεγάλο μπάσιμο από τους φίλους της ομάδας και άρχισαν να εξαντλούνται. Νομίζω ότι μέχρι Τετάρτη θα έχουμε το sold out και επίσημα, σε ένα Βικελίδης που θα είναι κατάμεστο, αλλά θα πρέπει όσοι βρεθούν, είναι λίγο νωρίς αλλά αξίζει να το αναφέρουμε από τώρα, όσοι βρεθούν στο γήπεδο την επόμενη Κυριακή να δείξουν την απαιτούμενη προσοχή για να μην δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα για την ομάδα. Και εγώ θα το πω και απλά και ομάδα, δεν χρειάζεται να ανάψουμε πυρσούς για να δημιουργήσουμε μια όμορφη ατμόσφαιρα και να επιβαρύνουμε την ομάδα με πρόστιμα, γιατί είδες, μια άναψε πυρσούς, έφαγε μια 75 στο κεφάλι. Ναι. Εντάξει, μια 75 είναι ένα συμβόλαιο ή κοντά στο ένα φάει μια 65 για το πυρσούς του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ναι, αυτά κοστίζουν, έτσι είναι. Αυτά είναι λεφτά σημαντικά για μια ΠΑΕ, και ειδικά μια όπως ο Άρης, που έχει οικονομικές δυνατότητες και το έχει δείξει, αλλά έχει συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες. Και θα ήταν αμαρτία να επιβαρυνθεί η ΠΑΕ με ένα τέτοιο ποσό. Αντί να το διαθέσει στους παίχτες, ας πούμε, ή κάπου αλλού. Βέβαια. Επίσης, πάντως θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα. Έτσι, πιο θα τοποθετηθεί. Σίγουρα. Για παράδειγμα, από ό,τι είχα διαβάσει προηγούμενες ημέρες. ναι, αυτό το έχουμε αναφέρει εδώ και αρκετό καιρό. Ότι θα τοποθετηθεί ένα δίχτυ στην θύρα 2 και στην θύρα 7 πίσω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Δηλαδή, πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Για να καταλάβει ο κόσμος, στον αριστερό πάγκο. Όπως βλέπουμε το γήπεδο. Ναι, όπως το δείχνει και η τηλεόραση, εκεί θα τοποθετηθεί το δίχτυ. Θα είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και είναι λογικό κιόλας, και γι' αυτό το λόγο η ΠΑΕ όταν ανακοίνωσε και τα εισιτήρια γνωστοποίησε ότι δεν θα ισχύει και το παιδικό εισιτήριο στο συγκεκριμένο μάτσο. Εντάξει, χάλασε πολλούς, είναι η αλήθεια αυτό, με το παιδικό εισιτήριο, αλλά είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε μια περιοχή που θα είναι σαν αστακός πραγματικά η περιοχή του γηπέδου την επόμενη Κυριακή. Ναι, λογικό, εντάξει. Έτσι. Ωραία, Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Αυτά ωραία, όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ωραία, καλό σου βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά και σε εσένα, Γιώργο. Να είστε καλά. Βράδυ. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο για τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Άρη. Και έτσι λίγο πριν ξεκινήσει η εβδομάδα του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Το ότι περιμένουμε να δούμε και αυτήν την εβδομάδα λοιπόν, με τους τραυματισμούς, την τακτική που αναμένει να δουλέψει ο Ερέρα, τα εισιτήρια τα πολύ λίγα που έχουν απομείνει, τα μέτρα τάξης και όλα όσα θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες πριν ξεκινήσει, πριν μάλλον έρθει η ώρα το βράδυ της Κυριακής στις 7 του μεγάλου ντέρμπι στο κατάμεστο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο μας απόψινο break εδώ στο post game. Θα επιστρέψουμε και με ανοιχτές γραμμές για όποιον θέλει να πει τη δική του άποψη, να κάνουμε κουβεντούλα έτσι βράδυ Κυριακής χαλαρά και χωρίς να έχει αγωνιστική δράση και για την εβδομάδα του ντέρμπι η οποία έρχεται. Να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις στο 2-3-10-287-888. Αμέσως μετά το διάλειμμα. Πάμε χρήση στο τελευταίο break και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Λίμπερο 107,4 στην εκπομπή Post Game, τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής, βράδυ Κυριακής. Εδώ, παρέα με Χρήστο και ως τη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο. Χαλάρα πάμε, δεν είχε αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο στα πρώτα αθλήματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είχαμε μπάσκετ χθες, είχαμε Nations League και χθες και σήμερα. Θα έχουμε και αύριο εθνική ομάδα στη Φινλανδία. Μπαίνουμε σε εβδομάδα Derby Άρης ΠΑΟΚ. Από εδώ και πέρα θα επιστρέφουμε σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς, να ξεκινήσουμε ξανά τα πρωταθλήματα, το Champions League, να βρούμε τη σειρά μας και πάλι, την οποία χάσαμε αυτή την παρένθεση για τις εθνικές ομάδες, που αν μη τι άλλο κακά τα ψέματα ξενερώνει, έτσι να το πούμε απλά και λιτά, τον απλό φίλαθλο, που τον απλό πάδο των ομάδων, που εντάξει δεν είναι και το καλύτερό του να έχει αυτή τη διακοπή για να βλέπει εθνική ομάδα, πιο πολύ σαν ξεκούραση μοιάζει, έτσι μια παρένθεση για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα από την επόμενη εβδομάδα. Το βλέπω τώρα για το συγκινητικό πανηγυρισμό του Μπυράκη για το αφιέρωση στο γκολ στον Νταβίντε Αστόρι, ο Ιταλός ποδοσφαιριστής που πέτυχε το νικητήριο γκολ για την Σκουάντρα Τζούρα στο μάτς με την Πολωνία στο 92, στο δεύτερο λόγο καθυστερήσεων σκόραρε, τα λέγαμε και νωρίτερα. Πανηγύρισε αφιερώνοντας το τέρμα του στον Αστόρι, τον ποδοσφαιριστή της Φιωρεντίνα που είχε χάσει τη ζωή του σε ηλικία μόλις 31 ετών με καρδιακό επεισόδιο στον ύπνο. Το θυμόμαστε όλοι τι είχε συμβεί πρόσφατα. Έτσι, από τις στιγμές αυτές που ξεχωρίζουν στο ποδόσφαιρο και αν μη τι άλλο δεν παίρνουν απαρατήρητες. Διαβάσαμε και αρκετά σενάρια για τον Λιονέλ Μέση στην Ισπανία. Ακόμη και για σενάρια φυγής του από την Μπαρτσελόνα το 2020, καθώς υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιο που του επιτρέπει να φύγει ως ελεύθερος σε ομάδα εκτός Ευρώπης το 2020, και άρχισαν να γράφονται και ονόματα για τον αντικαταστάτη του Αργεντινού Superstar, όπως φαίνεται ήδη. Και ένα από αυτό είναι του Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως φαίνεται, ο Superstar της Liverpool, που φέτος είναι η αλήθεια δεν έχει ξεκινήσει τόσο καλά. Να δούμε αν στο μέλλον το δούμε να φορνάει και τα Blaugrana της Μπάρτα σε περίπτωση που αποχωρήσει ο 31χρονος πλέον Λιονέλ Μέση. Εντάξει, όλα αυτά είναι σενάρια βέβαια ακόμη και δεν μπορούμε να τα περιμένουμε και άμεσα. Να δούμε τι θα συμβεί. Πάντως έχουν αυτά τα σενάρια από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και την μεταγραφολογία. Έχουν, αν μη τι άλλο, το ενδιαφέρον τους. Βράδυ Κυριακής λοιπόν, ξημέρωμα Δευτέρας. Εδώ στο Λίμπερο είμαστε παρέα. Για περίπου ένα δεκάλεπτο ακόμη θα είμαστε. Είμαστε και με ανοιχτές γραμμές στο 2310-287-888. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε παρέα, να συζητήσουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο εδώ της εκπομπής, για την εβδομάδα που περιμένουμε το Άρης ΠΑΟΚ και οτιδήποτε άλλο για την αθλητική επικαιρότητα θέλετε να συζητήσουμε παρεούλα. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται? Γιώργος λέγομαι, να κάνω μία ερώτηση, επειδή πρώτα άκουσα κάτι που είπατε σχετικά με την ποινή της ΑΕΚ όσον αφορά τους βαθμούς, τους μείον βαθμούς που εκδικάστηκαν. Ναι, γεια σου Γιώργο. Είπατε ότι αυτοί οι βαθμοί μπορούν, είναι θέσιμοι καταρχάς? Ναι, θα γίνει έφεση από την ΑΕΚ και περιμένουμε να τελεσιδικήσει η απόφαση. Όχι, όχι, άλλο ρώτησα. Αν οι βαθμοί είναι θέσιμοι, έφεση θα γίνει? Ναι. Όχι. Άρθρο 24, παράγραφος 3, άνω των μείον 3 βαθμών είναι θέσιμοι, φίλε μου. Μπορείτε να το ψάξετε. Δεν είναι. Μάλιστα, θα το ψάξω. Δημοσιογράφος νομίζω πήρε τηλέφωνο και έκανε ρεπορτάζ. Γι' αυτό πήρα να ενημερώσω. Ναι, όχι. Μπορεί να έχεις δίκιο. Ναι, θα το ψάξω, φίλε. Μας πιάνεις λίγο αδιάβαστο τώρα. Θα το δούμε το θέμα. Ναι, έχεις δίκιο. Ευχαριστώ πολύ για να μην ακούγονται ανακρίβες. Τίποτε, φίλε μου. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή Κυριακή. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό που μας είπε ο φίλος Γιώργος. Να δούμε τι θα συμβεί με αυτή την υπόθεση. Ναι, σωστός ο φίλος ο Γιώργος, ο φίλος ο Ακρατής ο Γιώργος, καθώς έχει απόλυτο δίκιο, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3 του Πειθαρχικού Κώδικα, η ποινή είναι εφέσιμη μόνο ως προς το πρόστιμο και την τιμωρία της έδρας, καθώς ο Πειθαρχικός Κώδικας προβλέπει έφεση για ποινή αφαίρεσης μόνο άνω των 3 βαθμών. Στην ΑΕΚ αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί, υπάρχει το μείον 3. Οι μείον 3 που τις αφαιρέθηκαν δεν μπορούν να τις δοθούν πίσω. Δεν είναι εφέσιμη η αφαίρεση 3 βαθμών, η συγκεκριμένη ποινή. Οπότε δεν αναμένεται κάτι τέτοιο. Μένει να φανεί μόνο στην έφεση το αν θα δικαιωθεί η ΑΕΚ για να μειωθεί η ποινή της τιμωρίας της έδρας από τις 2 αγωνιστικές και να δούμε αν θα παίξει με κόσμο ή χωρίς το παιχνίδι με τον Άρη που ακολουθεί για την επόμενη αγωνιστική. Θα τελεσει δική σου απόφαση την εβδομάδα αυτή που μας έρχεται. Ζητούμε συγγνώμη και για αυτό το λάθος και πολύ σωστά και ευχαριστούμε τον φίλο Γιώργο που μας το διευκρίνησε. Το παραβλέψαμε. Δεν μπορεί λοιπόν να πάρει πίσω τους 3 βαθμούς η ΑΕΚ από την έφεση, καθώς ο Πειθαρχικός Κώδικας προβλέπει έφεση για ποινή αφαίρεσης μόνο άνω των 3 βαθμών στην ΑΕΚ. Θυμίζω έχουν αφαιρεθεί μείον 3 βαθμοί. Μια υπόθεση αυτή με την τιμωρία της ΑΕΚ που απασχόλησε πολύ από την Παρασκευή όταν και ανακοινώθηκε η ποινή αφαίρεση 3 βαθμών. Φυσικά από πλευράς ΑΕΚ έχουν ακουστεί τρελά πράγματα. Κάνουν λόγο για ζητώ συγγνώμη, εξόντωση, αλλοίωση πρωταθλήματος και όλα αυτά. Οι ίδιοι άνθρωποι που πέρσι ζητούσαν πλήρη εφαρμογή του νόμου και μιλούσαν για τρομοκρατία στην Τούμπα και όλη την γνωστή ιστορία και το πώς εξελίχθηκε και διαγράφηκε η ιστορία του περσινού πρωταθλήματος. Τώρα κάνουν λόγο για εξόντωση της δικής τους ομάδας, για λύση πρωταθλήματος, για αυτήν την αφαίρεση 3 βαθμών για τα επεισόδια που έγιναν στο ΑΚΑ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Να δούμε τι θα συμβεί και αν έστω δικαιωθεί για την ποινή και κλεισμένο των θυρών. Θυμίζω έχει τιμωρηθεί με 2 αγωνιστικές και είναι να δώσει και το παιχνίδι με τον Άρη και κλεισμένο των θυρών, όπως και το μάτσο με τον Ατρόμητο στο ΑΚΑ. Να δούμε αν θα δικαιωθεί γι' αυτό και να μειωθεί η συγκεκριμένη ποινή ή το πρόστιμο 73.000 ευρώ που της έχει επιβληθεί. Πάντως στους βαθμούς δεν πρόκειται να τους πάρει πίσω. Σωστή διευκρίνηση του Γιώργου και η διόρθωση που μας έκανε για το λάθος που αναφέραμε προηγουμένως. Είπαμε λοιπόν και στον Άρη, υπάρχει αγωνία για τον Μπάσα, ο οποίος αποχωρεί τραυματίας στο ημίχρονο του αγώνα της Αλβανίας με το Ισραήλ. Αύριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κατάστασή του, να φανεί αν είναι σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και αν θα προλάβει ο Αλβανός το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ένα ξαφνικό απρόοπτο πρόβλημα λοιπόν που προέκυψε σήμερα στους κιτρινόμαυρους με τον τραυματισμό αυτόν του Μπάσα στο παιχνίδι της Αλβανίας με το Ισραήλ για το Nations League. Στο γόνατο τραυματίστηκε στο 44ο λεπτό, αποχώρησε στο ημίχρονο, έγινε αλλαγή ο Μίγκεν Μπάσα και στον Άρη περιμένουν αύριο τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να ξεκαθαρίσει η κατάστασή του, πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα και αν θα προλάβει να αγωνιστεί τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος μιας εβδομάδας που δεν είχε έτσι και μεγάλες ποδοσφαιρικές συγκινήσεις. Μπάσκετ είχαμε κυρίως χθες, αυτό επικεντρωθήκαμε. Αλλά ξεκινάει από αύριο, ξημερώνει μια εβδομάδα πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Εδώ στο Λίμπερο φυσικά θα ενημερώνεστε όλη την εβδομάδα για το ρεπορτάζ, θα ακούτε σχολιασμό και εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι. Μαζί θα είμαστε και το επόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή βράδυ 10 με 1 με την εκπομπή Post Game. Θα δούμε και το Post Game του μεγάλου ντέρμπι του Κλειάνας Βικελίδης εδώ φυσικά στο Λίμπερο. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε, περίπου 9 λεπτάκια πριν από τη μία. Να ευχηθούμε καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα από Χρήστο Κιώση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές και από Γιώργο Παναγιωτίδη. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.